Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας σήμερα είναι η Ευαγγελία Χαραλάμπους, δικηγόρος. Είναι και ο Αποστόλης ο Μόσος μαζί μας. Γιατί από ό,τι μάθαμε υπήρξε μια πολύ καλή, έτσι, από ό,τι ακούσαμε, σε συζήτηση στη Λάρισα, ναι, από ό,τι ξέρω. Και μια συνέντευξη τύπου, καλησπέρα. Ναι, που συμμετείχαν κάποια μέλη του εκεί τομέα, του τομέα Μαγνησίας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, του ΕΠΑΜ. Και είναι ναι, λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Μας ενημερώσει δηλαδή για το ζήτημα αυτό, σε αυτή την ιστορία. Όμως πριν πάμε στο ζήτημα αυτό, να ενημερώσουμε ότι βεβαίως εξελίχθηκε η ελληνική γλώσσα. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε, εξελίχθηκε στο ελληνική γλώσσα από τις 5ης Μαΐου, 5ης-5ου του 2018, η ελληνική γλώσσα επισήμως πλέον επλουτίστη με νέο όρο, το επακούμβηση. Εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο μας. Ναι, βεβαίως, διότι επισήμως μπήκε στο Wikipedia επακούμβηση, που σημαίνει είναι ένα νέο ρήμα, το οποίο το βάλανε το πρωί της 5ης-5ου του 2018 για να μας πούνε ότι να ρε παιδιά, δεν είναι ας πούμε επινόηση των χωροφυλάκων που έχουν καθίσει στην πολιτική στρατιωτική ηγεσία του τόπου, αλλά ξέρετε, των επινοητών της γλώσσης κατά το πρότυπο του Παπαδόπουλου. Ναι. Διότι το μεγαλύτερο βασανιστήριο εκείνης της εποχής, το οποίο το ζήσα ως το δημοτικό, ήμουν στο δημοτικό την εποχή εκείνη, είναι να μάθεις τα ελληνικά Παπαδόπουλου. Ναι. Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο βασανιστήριο, δηλαδή εγώ καταλαβαίνω όλους αυτούς που περάσανε φάλαγγα, τους ξυλοκοπήσαν, τους αφήσαν ανάπηρους. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη αναπηρία από τα ελληνικά Παπαδόπουλου που διδασκόμασταν εμείς στο δημοτικό και μάλιστα με την συνεπικουρία της Βίτσας, όχι του Βίτσα, της Βίτσας του δασκάλου. Ευτυχώς εμείς δεν είχαμε δάσκαλο καλά να είναι ο Φολίδης που είναι, δεν ήταν με τη Βίτσα. Αλλά στα άλλα τμήματα βλέπαμε κάτι βιτσιές που πέφτανε στην ιστορία για να μάθει τα ελληνικά Παπαδόπουλου. Τώρα βεβαίως είναι τα επίσημα ελληνικά της σύγχρονης αριστεράς και της προόδου στο Υπουργείο Άμυνας. Κοίτα να δεις ότι θα βρουν και τόσους έχουν σε καθηγητάδες και τους βάλουν να το εξηγήσουν. Α, είμαι σίγουρος. Ο Μπαμπινιώτης θα είναι πρώτος. ο Μπαμπινιώτης θα είναι πρώτος. Είναι το ρήμα επακουμβώ στην Wikipedia, η συγκεκριμένη σελίδα της Wikipedia τροποποιήθηκε στις 5/5/18 ώρα 5:50 και 53, δηλαδή μετά τα λίγο πριν τις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα. Δηλαδή εμπλουτίστηκε με νέες έννοιες. Έτσι λοιπόν μας βάλανε το επακουμβώ και μας λέει κιόλας μέσα σε παρένθεση λόγιον ρήμα. Λόγιο, βεβαίως. Είναι και λόγοι αυτοί, ναι. Ακουμπώ κάτι χωρίς μεγάλες απώλειες ή ζημιές. Δηλαδή το να πεις ακουμπώ σημαίνει ότι υπάρχουν ζημιές και και απώλειες. Δηλαδή ποιος είναι αυτός που πάρει τον πλακό στους φαλιάρες, ναι. Δηλαδή αυτά τα μιζεροελληνικά που ξέρουμε θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Λόγιο ακουμπώ κάτι χωρίς μεγάλες απώλειες ή ζημιές. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι βλακεία, συντεταγμένη βλακεία αναπαράγεται από τα Wikipedia. Και κάνετε εσείς, ιδιαίτερα οι νεότεροι, που κάνετε το λάθος και τα παίρνετε σοβαρά αυτά τα πράγματα και δεν ανοίγετε κανένα βιβλίο, όχι Μπαμπινιώτη, προς Θεού, κανένα σοβαρότερο βιβλίο από τους δασκάλους τους παλιούς που ξέρανε τη γλώσσα και την υπερασπίστηκαν ως τέτοια. Λοιπόν, αλλά μην ανησυχείτε, στη νέα έκδοση του λεξικού Μπαμπινιώτη είμαι 100% βέβαιος ότι θα είναι μέσα και θα κοσμεί τη γλώσσα μας. Θεωρώ ότι κινδυνεύουν σήμερα τα παιδιά και θα πρέπει οι γονείς να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια να αντακρατήσουν κοντά στην ελληνική γλώσσα με κάποια ιδιαίτερα μαθήματα, γιατί στο σχολείο δεν έχουν ελπίδες να πάρουν γλώσσα και από τα ακούσματα πολύ χειρότερα. Καταρχήν το ακουμπό είναι ένα ρήμα της καθομιλουμένης, δεν είναι, και δεν ξέρω αν είναι και δάνειο,
Γιατί εμένα δεν μου κάνει ότι έχει ρίζες στην ελληνική γλώσσα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν το αναλύσει κάποιος. Εντάξει, δεν είναι. Εν πάση όμως, η γελοιότητα είναι ότι επειδή καταλάβανε ότι χρησιμοποίησανε μία άστοχη λέξη, προσπαθήσανε και να τη δικαιολογήσουν μέσα από τα Wikipedia. Λοιπόν, αυτός ο αγράμματος τύπος που ανέλαβε να το να φτιάξει αυτό το πράγμα, είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Πρόκειται για επακουμβώ ή επακούμβηση, μεσαιωνική ελληνική λέξη, επακουμβίζω, επακουμπίζω, επίκαια κουμβίζω κτλ. Και φέρει βεβαίως επακούμβηση, είναι θηλυκό, λέει, η διαδικασία ή το αποτέλεσμα του επακουμβώ. Λοιπόν, η επακούμβηση, και αναφέρει μόνο ένα παράδειγμα πρότασης. Τι άλλο? Ή την ανακοίνωση του, του Υπουργείου Εθνικής. Ναι, ναι, ναι. Το τουρκικό εμπορικό πλοίο Καρματέ, σημαίας Τουρκίας, έχει παραβιάσει διεθνείς κανονισμούς ναυτικής πλοίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το οποίο περιγράφει μάλιστα το περιστατικό ως επακούμβηση. Εδώ το εμφανίσαν ότι είναι και όρος ναυτικός η επακούμβηση. Ναι, 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 ναυτική ορολογία. Ναι, ναυτική ορολογία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, δηλαδή, ήταν μόλις, φαντάζομαι ότι εκείνη την ώρα οι ναυτικοί μας, ας πούμε, που είναι να το. Μόλις ακούσανε, δεν ξέρω πόσες. Έχουν επακουμβήσει. Ναι, ναι, πόσες επακουμβήσεις έγιναν μόλις τα ακούσαν αυτό, ότι είναι και ο όρος ναυτικής μας ορολογίας. Δηλαδή, φαντάζω τώρα αυτός που το έφτιαξε, αν όντως είναι αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Δηλαδή να μην πέσει στα χέρια τους, να μην πέσει στα χέρια τους. Έτσι και έχουν καράβι στα χέρια τους, υπάρχουν καράβι στα χέρια τους, οι επακουμβαίνοντες, μην τους πέσει στα χέρια τους. Δηλαδή είναι φοβερό. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ πιστεύω ότι είναι η ελληνική γλώσσα του Φαΐλου Κρανιδιώτη, ο οποίος προσφάτως έγινε σύμβουλος και αυτός του κυρίου Καμένου μαζί με την κυρία Παπακώστα, για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μεταμνημονιακού, βεβαίως. Οπότε με την ελληνική του έτσι αυρότητα που έχει και, την, και το χαρακτήρα. Και υποστηρίζει τον Καμένο. Βεβαίως, μάλιστα ο κύριος Καμένος. Έλεγε ότι θα κατεβάσει κόμμα. Ναι, έχει φτιάξει το κόμμα του. Αλλά και μάλιστα κλήθηκε, όχι ατύπος, ατύπος, διότι είναι για την πατρίδα. Ναι. Για την πατρίδα δεν γίνονται όλα αυτά. Τον κάλεσε ο κύριος Καμένος μαζί με την κυρία Παπακώστα να τους ενημερώσει για τα ζητήματα Υπουργείου. Γιατί βεβαίως αυτή είναι η σοβαρή, οι σοβαρές πολιτικές δυνάμεις και κατά τον κύριο Καμένο, βεβαίως. Κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θεγατέρα. Που έχει προμήθεια στο Υπουργείο. Όχι, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Μήπως χρειάζεται και βοήθεια από συμβούλους. Είναι πολύ απλά. Η πατριωτική αγανάκτηση ή το συνέστημα του Έλληνα έχει κόψει οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Οριζόντια. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Το Πασόκ πήγε στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Mm-hmm. Έχει τελειώσει. Το διασώζει ό,τι διασώζεται διαμέσου του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι έχει απομείνει αυτό το πράγμα που λέγεται δημοκρατική αλλαγή, που λέει, μας παρουσιάζεται κιόλας και ως τέτοια πολιτική δύναμη με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε αυτές τις. Επακούμβηση που τους χρειάζεται. Επακούμβηση, ναι, επακούμβηση είναι γι' αυτό. Λοιπόν, πνευματική επακούμβηση. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται? Πρέπει να διασωθεί πάρα αυτά αυτός ο λεγόμενος πόλος δεξιάς ή κεντροδεξιάς. Για να διασωθεί δηλαδή υπό αυτές τις συνθήκες που καταραίει αυτό το πράγμα και να μην πεταχτεί και η Νέα Δημοκρατία ή ό,τι αυτό συμβολίζει ή αν θέλετε ολόκληρη διαδρομή αυτού του πράγματος και αυτό στα καλά, στο σκουπιδοντενεκέ και των ιστορίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να συγκροτηθεί μια buffer zone, δηλαδή μια ζώνη γύρω από, πώς να το πούμε, καθαρτήρια, πώς να το πούμε, αποστηρωτική ζώνη γύρω από, από τον λεγόμενο εκλογικό χώρο της δεξιάς ή της κεντροδεξιάς, προκειμένου να μην διοχετευτεί αυτή η αγανάκτηση, η πατριωτική αγανάκτηση αυτού του κόσμου, του κόσμου της δεξιάς, προς άλλες κατευθύνσεις και συναντηθεί και με τον κόσμο που έρχεται από τα αριστερά, και τότε ποιος τους πιάνει, πιανού γούνα δεν έχει ειλικρινά ράματα και ποιος θα γλιτώσει από αυτή την ιστορία. Ο Φαΐλος τι ακριβώς θα κάνει? Και ακριβώς αυτή την ιστορία. Ναι, στείνει αυτή την ιστορία. Είναι πατριώτης αλλά συνεργάζεται και με τον Καμένο. Που είναι πατριώτης, αλλά είναι πατριώτης, λέει ότι είναι πατριώτης. Βαθιά πατριώτης. Ναι, όλοι αυτοί, θα σου πω τώρα τι πατριώτες είναι. Λοιπόν, είναι μαζί με τον κύριο Καρατζαφέρη,
Άλλος πατριώτης. Καρατζαφίρερ. Ναι, ναι, το ναι, πρώτο μνημόνιο. Ναι, λοιπόν, ναι. Όλοι αυτοί πατριώτες, Παπακώστα, mm-hmm. Μπαλτάκος, Πλεύρης, ό,τι σάρα η μάρα και το κακό συναπάτημα. Το απάντησμα του πατριωτισμού. Καλή μονό τώρα, μπας και ξεγελάσουν το, με ό,τι συμπαραμαρτούνται με γεννάνε. 147 σχήματα έχουν δημιουργηθεί που διεκδικούν το δεξιό πατριωτικό χώρο. 147. Όπου προσπαθούν να μιλήσουν στον κόσμο, αυτόν που ήταν ή παρέμενε εκλογικά εγκλωβισμένο στη Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων κοινιώσαν εκεί, με όρους όχι πατριωτισμού, αλλά δεξιού. Το κλείνουν το μάτι ως δεξιοί. Και βεβαίως, επειδή δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος, γιατί έχει πλέον μια εμπειρία δεκαετίας, έτσι, κοντά δεκαετίας, δεν είναι... Τώρα ξεκινάμε. Ουσιάζεται ότι θα είναι και δεξιός χωρίς πατρίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Αυτοί οι πατριώτες είναι τόσο πατριώτες όσο ήταν και ο Ταλεϊράνδος. Ο Ταλεϊράνδος έγραφε στα απομνημονεύματά του, αν θυμάμαι καλά, στον τρίτο τόμο, απαντώντας σε όλους αυτούς που τον κατηγορούσαν ότι ήταν πουλημένο το Μάρι και ότι πήγε με το αζημίο του. Φυσικά υπηρέτησε τους πάντες. Από τους Λουδοβίκους, την Επανάσταση, τον Ναπολέοντα, ξανά τους Λουδοβίκους, τον Λουδοβίκο Φίλιππο, ο της Ορλεάνης, και τελικά δεν πρόλαβε να υπηρετήσει και τον Λουδοβίκο Ναπολέοντα, τον Λουδοβίκο Βοναπάρτη, συγγνώμη, πέθανε. Ο άνθρωπος ήταν για όλες τις καταστάσεις με το αζημίωτο. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν απάντησε στους εξής. Βεβαίως ήμουν με όλες τις καταστάσεις. Αυτό όμως που δεν άλλαξα ποτέ είναι η Γαλλία. Για την πατρίδα. Όλα τα έκανε για τη Γαλλία. Και φυσικά δεν μας εξήγησε πώς έτσι τον αντίβαλε. Τον ήταν ο Καρατζαφέρ της εποχής. Λοιπόν, όχι, γιατί είχε ικανότητες. Ο Ταλεϊράνδος ήταν ικανότατος άνθρωπος. Α, είναι και αυτό. Ικανότατος. Δεν ήταν μπεσκές του κερατά. Λοιπόν, μιλάμε για ικανότητες. Αυτούς τους πατριώτες έχουμε. Λοιπόν, βεβαίως για τον Ταλεϊράνδο απάντησε ένας εξαίρετος λόγιος της εποχής. Λόγιος, αλλά δεν ήξερε την επακούμβηση. Λοιπόν, ο Βίκτορ Ουγκό, Μουγκό, όπως θέλετε, ας πούμε, η σύγχρονη πολιτική βεβαίως, μπορούν να τον διαβάζουν και να τον λένε όπως να διαβάζουν, κάνουν λάθος, ναι, τον προσπερνάω. Λοιπόν, ο οποίος είπε, αυτός ο άνθρωπος πούλησε τα πάντα και όλους, με εξαίρεση τη μάνα του. Και ο λόγος που δεν την πούλησε τη μάνα του είναι γιατί δεν βρήκε τον κατάλληλο αγοραστή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι πατριώτες έχουμε και σήμερα με όλους αυτούς τους τύπους που μαζεύονται, οι οποίοι μόνοι μεγάλοι, οι δύο μεγάλες διαφορές έχουμε με τον Ταλεϊράνδο, πέρα από το γεγονός ότι μιλάνε εξ ονόματος της Ελλάδας, έτσι, δεν μιλάνε εξ ονόματος της Γαλλίας, πέρα από αυτό. Το τυπικό, αυτό είναι τυπικό, είναι καθαρά, πώς το λέγει ο Βολτέρος, τυχαίο. Έτσι, λοιπόν, δύο, το πρώτο είναι το επίπεδο ικανοτήτων. Οι μιμητές τους σήμερα στην Ελλάδα είναι ανίκανοι εξορισμού. Ένα επίπεδο τραγικό. Τουλάχιστον δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι έχεις μια ανικανότητα στην ξεπούλα. Δεν προσπαθούν έτσι να συγκριθούν με τον λοιπόν, το Λοιπόν, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και μπορεί το δεύτερο. Και, να τον έχουν και το δεύτερο. Ακουστά. Απλά έχουν πουλήσει και τη μάνα τους. Αυτοί βρήκαν αγοραστή και για τη μάνα τους. Ναι, έτσι, βεβαίως. Στην επιτίδια τέχνη της ξεπούλας που έλεγε ο Σκαρίμπας, ή αποδείχθηκαν πιο ικανοί και από τον Ταλεϊράνδο. Λοιπόν, απλούστατα δεν έχουν τέχνη. Δεν έχουν την τέχνη του μεγάλου πολιτευτή της ξεπούλας που ήταν ο Ταλεϊράνδος. Αυτό για τους λίγους, αυτούς που ειλικρινά σηκώνω ψηλά με την απίστευτη ηλιθιότητα που δέρνει ορισμένους, που μόνο που ακούνε μια μπούρδα στην πατριωτικής έξαρσης πάνε και τρέχουνε, όχι όπως τα ζώα, χειρότερα από τα ζώα, γιατί τα ζώα τουλάχιστον έχουν ένστικτα, προστατεύονται από τα ένστικτα. Τούτοι οι ηλίθιοι δεν έχουν καν τα ένστικτα, ρε διάολε. Εντάξει τώρα. Και τι έγινε με αυτά τα παλικάρια? Λοιπόν, όχι, έχουν οργανώσει αυτή την ιστορία, ναι. Έχουν βοηθάνε τον κύριο Καμένο να μην πεταχτεί και αυτό στο καλάθι των αχρήστων, των σκουπιδών των ΕΚΕ. Φαΐλος, Παπακώστα και ό,τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία. Θα επακουμπάει ο ένας τον άλλο, μου φαίνεται. Ναι, στην επακούμβηση είναι και αυτή. Λοιπόν, όπως επακούμβησαν
και άλλους. Ναι. Και επακουμβούν συστηματικά τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, θα το βάλουμε στο λεξιλόγιο σιγά σιγά γι' αυτό. Όλα αυτά τα σχήματα, έχεις την εντύπωση, Δημήτρη, πώς το κρίνεις τέλος πάντων, αυτά τα δεξιά σχήματα, ας τα πούμε δεξιά με εισαγωγικά, που προσπαθούν να, θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, να κάνουν δίθεμο πατριωτικό μέτωπο. Βέβαια. Γι' αυτό αυτή η ποσότητα. Βέβαια. Όλοι μιλάνε για απελευθέρωση, δεν μας λένε τίποτα. Ναι. Πώς δηλαδή, είναι αυτή η απελευθέρωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα αποκατασταθεί το Σύνταγμα. Το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Θα κινηθούμε εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, το οποίο είναι αυτό το πράγμα, όχι στο μέλλον, τώρα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, εκεί είναι το χαζοχαρούμενο. Όλοι αυτοί φωνάζουν, ορίονται ενάντια σε αυτούς που πουλήσαν την πατρίδα, αλλά κανένας δεν τολμάει να έρθει να καταθέσει μια μήνυση στον Άριο Πάγο εναντίον τους, όπως το καταλαβαίνει. Ή, ακόμα αν έχει τα κότσια, να συνυπογράψει τη μήνυση που έχει καταθέσει το ΕΠΑΜ. Μα αφού θεωρούν ότι απλώς το μείγμα είναι λάθος, όλα τα άλλα σωστά είναι. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, απλά να καταλάβουμε δηλαδή το πόσο πραγματικά, ειλικρινά ρε παιδιά, νομίζω ότι είμαστε ο πρώτος λαός στην ιστορία που υπάρχει ένα κομμάτι του που έχει σημειώσει αρνητικά ρεκόρ IQ. Πρέπει να είμαστε πρωτοφανές. Δεν έχει ούτε καν το ένστικτο να προστατεύεται από αυτούς που του πουλάνε φύγει για μεταξωτές κορδέλες, που ετοιμάζουν να τον πουλήσουν αύριο. Έχουμε πάψει τόσο πολύ να είμαστε πολίτες. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ. Σήμερα άκουγα συμπτωματικά στο ραδιόφωνο, έτσι όπως περπατούσα, μία φράση ενός που ζούσε κάπου στο εξωτερικό, που είπε: «Εγώ δεν θα ξαναγυρίσω στην Ελλάδα. Τη συχάθηκα για όλα αυτά». Δεν ξέρω τι κουβέντα είχανε. Φαντάζομαι αυτή που έχουμε όλοι κάθε μέρα μεταξύ μας. Λοιπόν, αυτό με προβλημάτισε και λέω: κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος πάει να ενταχθεί σε μία άλλη κοινωνία, διαγράφοντας την πορεία του στην Ελλάδα. Ναι. Και θεωρεί ότι εκεί δεν χρειάζεται πάλι να κάνει τίποτα, γιατί ούτε εδώ έκανε. Σηκώθηκε απλά και έφυγε. Δεν μπορούσε να ανεχθεί την κατάσταση. Υπήρχε ίσως και το βιοποριστικό οπωσδήποτε, κατά πάσα πιθανότητα, και σηκώθηκε και έφυγε. Και σου λέει: «Εγώ δεν θα ξαναγυρίσω πίσω, θα ζήσω εδώ πέρα». Εκεί που θα ζήσει, θα παλέψει για τίποτα. Γιατί εδώ πέρα όσοι ζουν δεν παλεύουν για τίποτα. Εμένα αυτό με έχει προβληματίσει. Δηλαδή, γίνονται κάποιες καινούριες συζητήσεις. Τους συζητάς και λες: υπάρχει, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη ένα νέο κόμμα. Ή κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση πολιτική. Δεν έρχεται κανείς. Δεν θέλει να κουραστεί. Νομίζω ότι επαξίως ορισμένοι δεν είναι Έλληνες. Είναι, πώς θα το πούμε, απόγονοι των γαυγάμιλων. Γαυγάβ. Ναι. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Το μόνο που ακούνε το γαυγάβ. Δεν έχουν μυαλό, δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα. Η κρανιακή κάψα. Το ψάχνεις το πράγμα να δεις τι γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κατημάτο κατημά. Βεβαίως θα μου πεις, θα είχαμε καταντήσει έτσι, αν δεν ήταν έτσι. Ναι. Υπάρχει όμως και ο άλλος ο κόσμος. Βεβαίως, που δηλώνει για τον προβληματισμένος. Για τον άλλον τον κόσμο. Όχι πολύ προβληματισμένος. Γίνεται και μάχη. Αλλά άμα δεν κουνηθεί από αυτό τον καναπέ που έχει, το σώμα του έχει πάρει το σχήμα του καναπέ. Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει ορισμένος. Έχουν πάρει το σχήμα του καναπέ. Και όσο και να τρέξουν στα γυμναστήρια, δεν αλλάζει. Γιατί αυτό πράγμα είναι στοιχείο του DNA πλέον. Δεν ξέρω, μπορούν να τρέξουν στα γυμναστήρια. Όχι, θεωρώ υπάρχει πολύ κόσμο. Ξέρω πολύ κόσμο και για λόγους υγείας κιόλας. Δηλαδή, ναι. Βασικά που τρέχει πολύ κόσμο στα γυμναστήρια, είναι η μόδα της εποχής. Λοιπόν, γιατί πώς θα το κάνουμε, κάνεις και ενδεχομένως μπορεί να κάνεις και ενδιαφέρουσες γνωριμίες, ώστε να μπορέσεις να λύσεις τα δικά σου βιοποριστικά ή και προβλήματα κοινωνικοποίησης. Εκεί φτάσαμε σήμερα. Η κοινωνικοποίηση θα περνά από το γυμναστήριο, το ιδιωτικό φυσικά. Γιατί πού να βρεις πραγματικό γυμναστήριο να σου παρέχει το κράτος ή τέλος πάντων το δημόσιο, αυτό που λέμε δημόσιο με την ευρία έννοια του χώρου, τέτοιες δυνατότητες. Όπως και να έχει, πάμε μάλλον καλύτερα σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Η τοπική οργάνωση Καλλιθέας του ΕΠΑΜ σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Ομιλία με θέμα, μνημόνια, η εξαπάτηση του ελληνικού λαού και η παραβίαση του συντάγματος». Κατάθεση μήνυσης επί εσχάτη προδοσία από το ενίο παλαϊκό μέτωπο. Δευτέρα 14 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα.
Δημοτικός κινηματογράφος Καλυψό, Γρηγορίου Λαμπράκη 9 και Καλυψούς στην Καλυθέα. Ομιλητές: Δημήτρης Καζάκης, πρόεδρος του Ενίου Παλαϊκού Μετόπου Οικονομολόγος, και Φώτης Μαζαράκης, διδάκτορ νομικής, δικηγόρος, επικεφαλής τομέα δικαιοσύνης του Ενίου Παλαϊκού Μετόπου. Δευτέρα 14 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Κινηματογράφο Καλυψό, Γρηγορίου Λαμπράκη 9 και Καλυψούς στην Καλυθέα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι και η Ευαγγελία Χαραλάμπους. Είπαμε προηγουμένως για την περίφημη επακούμβηση, η οποία μπήκε στο λεξικό, στο λεξιλόγιο της ελληνικής, της νεοελληνικής γλώσσας, γιατί, πώς το λένε, μας φροντίσανε κάποιοι τα μαύρα μεσάνυχτα της 5ης, 5ου του 2018 να το φορτώσουν στο Wikipedia. Απόδειξε για μια ακόμη φορά ότι το 99,999% το Wikipedia και όλο αυτό του διαδικτύου είναι για τα σκουπίδια κυριολεκτικά, και όποιος το παίρνει σοβαρά, τι να κάνουμε. Δεν εννοώ, σε καμία περίπτωση δεν λέω μην ψάχνουμε, μην γκουγκλάρουμε, αλλά ό,τι βρίσκουμε στο διαδίκτυο θέλει τσεκάρισμα, τριπλο τσεκάρισμα, ιδιαίτερα ό,τι αναφέρεται χωρίς βιβλιογραφική αναφορά. Πρωτότυπη βιβλιογραφική αναφορά. Όχι το βρήκα από κάπου και το λέω. Πρωτότυπη βιβλιογραφική αναφορά, ώστε να μπορεί να ψαχτεί και μετά την ψάχνεις. Όχι βεβαίως ότι αν υπάρχει πρωτότυπη βιβλιογραφική αναφορά, αυτό είναι και εγγύηση αυθεντικότητος. Όχι. Το ψάχνουμε. Ανοίγουμε τα βιβλία μας, ξεστραωνόμαστε και βλέπουμε. Και όπως μας λέει ένας φίλος, κύριε Καζάκη, λέει, ο όρος της επακούμβησης έχει χρησιμοποιηθεί προ πολλών ετών ως παρεκούμβηση σε άλλο ανάλογο επεισόδιο. Δεν αφιβάλλω με την ξεφτύλα που μας διακρίνει, γιατί παλιότερα, επειδή είχαμε εξαίρετους συγγραφείς, έτσι, χρονογράφους, εξαίρετους χρονογράφους έχει βγάλει αυτή η χώρα, σήμερα απλά έχει πεθαίνει και μαζί της πεθαίνει και η τέχνη. Λοιπόν, είναι η τέχνη της χαβούζας, η τέχνη του χαβαλέ και η τέχνη της πλάκας, ας πούμε, σε αυτήν την ιστορία, χωρία των Ελληναράδων, αυτά τα που τέλος, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τι. Γι' αυτό και μαζί της και η γλώσσα. Δεν έχει καμία σχέση. Ή θα χρησιμοποιήσεις στην επίσημη ορολογία, όταν βγαίνεις ως κυβερνητή, σαν ανακοίνωση θεσμική, δηλαδή οργάνου, όπως για παράδειγμα είναι το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή οποιοδήποτε άλλος φορέας κυβερνητικός ή άλλος επίσημος θεσμικός φορέας, οφείλεις να κάνεις το εξής. Πρώτον, να χρησιμοποιήσεις τη ζώσα ελληνική γλώσσα. Σωστά. Για να σε καταλάβει. Και εκεί που χρειάζεται να τοποθετηθείς με ακρίβεια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την επιστημονικά ακριβή ορολογία. Και επιστημονική ακριβή ορολογία δεν είναι το επακούμβηση, είναι το σύγκρουση. Δεν υπάρχει κανένας είδους επακούμβηση στην ορολογία. Έτσι, λοιπόν, ούτε στη ζώσα ελληνική γλώσσα, έστω και αυτήν που ο κύριος Μπαμπινιώτης συστηματικά και με δόλο βιάζει. Ούτε αυτή το έχει. Γι' αυτό να το πούμε. Από εκεί και πέρα να φροντίσουμε, ώστε τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα με ανάστημα, είτε κρατικοί αξιωματούχοι είναι αυτοί, ένστολοι και μη, είτε πολιτικοί, οι οποίοι πραγματικά να εκφράζουν την ψυχή και την καρδιά και το μυαλό του Έλληνα. Είναι και το θέμα αξιοπρέπειας και σεβασμού. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό το λέγανε ανάστημα οι παλιοί. Ναι. Λοιπόν, αλλά να πάμε στη φίλη, στο φίλο που περιμένει στο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρομαι, Βρωμάτη, τι κάνουμε. Καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά. Συνεχίζετε με την επακούμβηση από ό,τι βλέπω. Ναι, βέβαια, δεν το μάθατε. Συγγνώμη, λοιπόν, δηλαδή. Έγινε μέρος της πλέον της ορολογίας μας. Αλλά επειδή μίλησες για πρωτότυπες πηγές, θα ήθελα να παραπέμψω και τους ακροατές στους διεθνείς κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων, έτσι λέγονται, του 1972. Ναι. Τους οποίους έχει κυρώσει και η Ελλάδα και η Τουρκία. Θα διαβάσουν τους κανονισμούς, οι οποίοι είναι οι διεθνείς κανόνες για την διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία, ισχύονται σήμερα, που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, και σε όλα τα άρθρα, σε όλους τους κανονισμούς, θα δεις ότι δεν υπάρχει λέξη επακούμβηση. Υπάρχει λέξη προσέγγιση,
υπάρχει η λέξη ότι πρέπει να υπάρχει ασφαλής χώρος, ούτως ώστε το πλοίο το οποίο πλησιάζει το άλλο πλοίο το οποίο ήδη βρίσκεται στην περιοχή, ούτως ώστε να μπορεί να διαπλέει ασφαλώς το πλοίο το οποίο ήδη ασταυρώνεται ή προσπερνά, έχει γύρω στους 8 κανόνες που λέει ότι θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά του πλοίου όταν πλησιάζει άλλο πλοίο το οποίο βρίσκεται ήδη στη θαλάσσια περιοχή. Ναι, ναι. Οπότε και από τώρα εκεί το διαβάσουμε πέρα... γύρω στους 8 κανόνες είναι αυτοί που είναι οι κανόνες συμπεριφοράς για τα παραπλέοντα πλοία. Και από την στιγμή που το... Τώρα, το έψαξα και γιατί το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει βγάλει... Έχει εκδώσει. Έχει εκδώσει αυτούς τους κανόνες και τους κανονισμούς. Ναι, ναι. Επειδή το ψάξα και εγώ, από τη στιγμή που, ένα πλοίο ακουμπάει κάτι άλλο, δηλαδή είτε πλοίο είναι, είτε στιθέο λιμένα ή οτιδήποτε άλλο, λέγεται σύγκρουση. Τελείωσε. Είναι σύγκρουση, βεβαίως. Είναι σύγκρουση ανεξαρτήτως απολειών ή ζημιών. Δεν εννοείται μια ελαφριά επαφή, έτσι. Δεν υπάρχει, όχι, είναι σύγκρουση. Γι' αυτό ακριβώς και όπως θα είδες, υπάρχουν και ειδικές διατάξεις που οι διεθνείς κανονισμοί προβλέπουν όχι μόνο την υποχρέωση να αποφύγεις τη σύγκρουση, αλλά προβλέπουν και την υποχρέωση αποφυγής του κινδύνου συγκρούσεως. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να λάβεις προληπτικά μέτρα ώστε να αποφύγεις και τον κίνδυνο σύγκρουση. Βεβαίως, σωστό. Είναι τόσο αυστηρές οι διατάξεις. Οπότε δεν υπάρχει, υπάρχει σύγκρουση πλήρης και το νοιολογικό της περιεχόμενο ωστόσο πλήρως με τις διατάξεις των διεθνών κανονισμών περί αποφυγής συγκρούσεως και λυπάμαι, διότι τα παιδιά, οι λιμενικοί τουλάχιστον που συμμετέχουν στην Επιτροπή Ασφαλούς Ναυσιπλοείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, τους ξέρουν τους όρους, γιατί οι σύνοδοι αυτής της Επιτροπής καθώς και της Υποεπιτροπής που είναι για την σύγκρουση των πλοίων, υπάρχει συμμετοχή των λιμενικών που ξέρουν τους όρους. Προφανώς θα είναι ξέρουν, κάποιος, αλλά πώς να μιλήσουμε για σύγκρουση. Αυτούς που δεν ξέρουν σαφή τους όρους τους ναυτιλιακούς και έγραψε πάντως, πάντως ψάχνω να βρω να δω σε αυτό το λίμα που βάλανε στη Wikipedia ή στη Wikipedia, τέλος πάντων, όπως αυτό το πράγμα, στην επακούμβηση, να δω πώς το μεταφράζουν σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, ποια είναι η μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Δεν υπάρχει μετάφραση. Γιατί εάν μπει και στην Επιτροπή Ασφαλούς Ναυσιπλοείας του IMO, που θα δεις εκεί πέρα μέσα όλα τα κείμενα και όλες τις αναθεωρήσεις των διεθνών κανονισμών, και υπάρχουν και στα ελληνικά οι κυρώσεις που έχουν γίνει των αναθεωρήσεων που έχουν γίνει της αρχικής συμβάσεως του 1972, δεν υπάρχει πουθενά ο όρος επακούμβηση. Είναι όρος σύγκρουση, αλλά προφανώς υπάρχει πρόθεση για να μην πούν ότι υπάρχει σύγκρουση, επειδή το πλοίο ήταν καταφθάνων και έπρεπε να αφήσει, να μην πέσει επάνω στο ήδη παραπλέον πλοίο, για να μην να αφήσει χώρο, και αυτό φαίνεται προφανώς ότι έπεσε επάνω του, για να μην πούν ότι υπάρχει σύγκρουση, είπανε τη λέξη επακούμβηση. Νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση, γι' αυτό δεν χρησιμοποιούμε. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό κιόλας μπήκανε στα μαύρα μεσάνυχτα στις 5/5/18 στο Wikipedia και βάλανε το λίμα. Γιατί ναι, καταλαβαίνανε ή... τη λέξη σύγκρουση, για να μην υπάρχει ευθύνη για τους περίεργους που ψάχνονται και να επιβληθεί ευθύνη, να υπάρξει ευθύνη, όπως είδες πάλι, του αξιωματικού. Πάντα οι αξιωματικοί φταίνε. Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο. Φταίνε οι Τούρκοι, φταίνε οι αξιωματικοί με δίκη μας. Κοίταξε να δεις, έχουμε τον κύριο Κοτζιά, όπου στη συνέντευξή του στον κύριο Παπαχελά, τι είπε. Πρώτον, οι στρατιωτικοί χαθήκανε. Τα δύο παιδιά που είναι. Ναι, χάθηκαν. Οι δικοί μας είναι οι Χαζοί και οι Τούρκοι είναι οι Ναι, προφανώς. Χάθηκαν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι οι στρατιώτες που πυροβόλησαν το ελικόπτερο στη Ρο, που άνοιξαν πυρ, ακολουθώντας βεβαίως διαταγές και πάγιες εντολές εμπλοκής, ήταν, λέει, εκτός. Πυροβόλησαν εναντίον θορύβου και μάλιστα ο θορύβος αυτός ήταν εκτός εναέριου χώρου της Ελλάδας. Δηλαδή, πάνω από 4 μίλια. Ο κύριος Κοτζιάς βέβαια δεν μας έλυσε το ερώτημα, γιατί δεν το ρώτησα βέβαια και ο κύριος Παπαχελάς. Πώς γίνεται να ακούσουν θόρυβο ελικοπτέρου στα 4 μίλια? Δηλαδή, είναι δυνατόν? Ούτε τρακτέρ υπτάμενο δεν ακούγεται εκείνη την ώρα. Και δεύτερον, πώς άνοιξαν πυρ στα 4 μίλια όταν ο οπλισμός αυτών των φαντάρων δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο ατομικός οπλισμός τους? Δηλαδή,
φοβερά πράγματα. Βεβαίως, ναι, είναι μας είπε βεβαίως ότι άμα θέλετε να κρεμάσετε σημαία θα πρέπει να την περιφρουρείτε εσείς. Εσείς, ναι, βέβαια. Έτσι, το κράτος δεν έχει καμία υποχρέωση να περιφρουρεί τα σύμβολά του, αλίμονο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εάν έχεις τέτοιον υπουργό, βεβαίως αυτό δικαιολογείται, γιατί ο κύριος Κοτζιάς δεν υπηρέτησε ποτέ τον ελληνικό στρατό. Α, ναι, δεν έχει υπηρέτησε. Όχι, άλλους στρατούς υπηρέτησε. Α, ναι, είναι γνωστό ποιος. Έτσι, λοιπόν, δεν υπηρέτησε ποτέ στον ελληνικό στρατό και δεν ξέρει τι σημαίνει όταν είσαι σε φυλάκιο, σε παραμεθόριο και διατάσσεσαι να ανοίξεις πυρ, ποιες είναι οι διαδικασίες και με ποιο τρόπο. Ναι. Που το ξέρει οποιοδήποτε έχει υπηρετήσει στην παραμεθόριο. Σε οποιαδήποτε εποχή. Δεν είναι απαραίτητο να είναι τώρα, σε οποιαδήποτε εποχή. Λοιπόν, οπότε μιλάει με όρους, πώς να το πούμε, κινέζικα στους Έλληνες. Είναι από πρόθεση όλα. Βεβαίως, σαφέστατα. Εκ προθέσεως ενεργούν για να υπάρχει παραπλάνηση και παραπληροφόρηση και να μην υπάρξει ευθύνη ενός κράτους, το οποίο όπως έχουμε πει δεν είναι κυρίαρχο κράτος, είναι ένα προτεκτοράτο. Βεβαίως. Εάν πούνε ότι έχουμε ευθύνη και έχουμε υποχρέωση να εφαρμόσουμε και τις διεθνείς διατάξεις και ό,τι άλλο προβλέπει το διεθνές δίκαιο για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, από εκεί και πέρα υπάρχει δική τους ευθύνη και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να αναλάβουν. Δεν είμαστε καν προτεκτοράτο, γιατί το προτεκτοράτο με βάση το διεθνές δίκαιο έχει τρόπο άσκησης εθνικής κυριαρχίας, απλά είναι υπό την αίρεση είτε της διεθνούς κοινότητας είτε συγκεκριμένων δυνάμεων που τελούν ως εγκυήτριες δυνάμεις του προτεκτοράτου. Εμείς δεν είμαστε καν προτεκτοράτο. Δεν αναγνωριζόμαστε καν σαν κράτος. Είμαστε failed state. Δηλαδή είμαστε, πώς να το πούμε, αυτό το λέγανε παλιά, στο παλιό διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει στο σημερινό, το λέγανε vassal state, δηλαδή ένα κράτος δουλοπαρικίας, δηλαδή ένα κράτος που είναι προσαρτημένο σε κάποιο άλλο με καθεστώς βασάλου, αν να χρησιμοποιήσουμε τα μεσαιωνικά μας ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτό το πράγμα είναι που έχουμε καταντήσει, βεβαίως και το βλέπουμε σε κάθε πράξη των ελληνικών κυβερνήσεων και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ναι, και να σου πω και επευκαιρία ότι και στην εκδήλωση την οποία, μάλλον στη συνέντευξη την οποία δόθηκε στη Λάρισα για το συλλαλητήριο που γίνεται στις 13 Μαΐου για τους αξιωματικούς οι οποίοι βρίσκονται σε ομηρία. Ναι, για πες μας λιγάκι περισσότερο γι' αυτό. Έγινε χθες στη Λάρισα με την πρόσκληση όλων των καναλιών της Θεσσαλίας, τα οποία παρέστησαν όλα τα κανάλια της Θεσσαλίας, στα οποία έγινε ενημέρωση για το συλλαλητήριο που γίνεται στις 13 Μαΐου. Το συλλαλητήριο αυτό έχει βγάλει μία αφίσα, μάλλον οι διοργανωτές του συλλαλητήριου έχουν βγάλει μία αφίσα, η οποία έχει ως προμετωπίδα τους δύο αξιωματικούς, τις φωτογραφίες των δύο αξιωματικών και από πίσω τη σημαία της Μακεδονίας, τη σημαία της Βεργίνας. Ο τίτλος της αφίσας είναι «Η Ελλάδα δεν εχμαλωτίζεται». Και τα προτάγματα τα οποία έχει το συλλαλητήριο είναι δύο. Πρώτον, η κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας, η οποία έχει και ως συνέπεια και την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, της διάκρισης των εξουσιών και της φετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας με την υιοθέτηση των μνημονίων και την, ας πούμε, εντός εισαγωγικών κύρωση των διεθνών συμβάσεων, των σχεδίων διεθνών συμβάσεων στην πραγματικότητα, και επίσης το θέμα των αξιωματικών οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ομοίρειας, την οποία, από ό,τι βλέπεις, τελικά δικαιωνόμαστε όσοι είχαμε υποστηρίξει την ομοίρεια, γιατί δεν ξέρω αν άκουσες προχθές, είπε ο Κοτζιάς ότι δεν αποκλείω την ενέδρα ή την παγίδα. Μάλιστα, ναι. Οπότε είναι 65 μέρες μετά την αρπαγή αυτού των στρατιωτικών. Ναι, είπε ότι δεν αποκλείω την ενέδρα ή την παγίδα, πράγμα το οποίο το λέγαμε εμείς από την αρχή, ότι υπάρχει αρπαγή, ότι υπάρχει το ενοιολογικό περιεχόμενο της ομοιρίας, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε είναι η αρπαγή, και ότι υπάρχει η ετεροδικία, ένα θέμα το οποίο το αμφισβητούν, γιατί όντως υπάρχει η αρχή της ετεροδικίας, διότι έχουμε αξιωματικούς οι οποίοι ασκούν σαν πολιτιακή εξουσία και είχαν και την στρατιωτική ιδιότητα. Ακριβώς. Γίνεται, ναι, και με τους διπλωμάτες. Σωστό. Οπότε υπάρχει η αρχή της ετεροδικίας, η οποία στηρίζεται στην αρχή της ισότητας των κρατών,
το ένα κράτος το ίσον δεν θέτει υπό την κρίση του το άλλο ίσον, δηλαδή μεταξύ ίσον δεν υπάρχει κρίση, δικαιική κρίση. Και επίσης υποστηρίξαμε ότι κακώς αποδέχθηκε από την αρχή τόσο η Ελλάδα όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα, το πώς το είδες, το οποίο δέχεται ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα των τουρκικών δικαστηρίων. Ναι. Και το μόνο το οποίο ζητάει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να έχουν μια δίκαιη δίκη και να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Προφανώς ξέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η αρχή της ετεροδικίας. Η δε Ελλάδα, η οποία αποδέχθηκε από την αρχή ότι υπάρχει αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των τουρκικών δικαστηρίων, αυτό είναι στην εξαίρεση της αρχής της ετεροδικίας. Και όπως γράφει και ο Σταθιάδης στο Διεθνές Δίκαιο, αυτό γίνεται μόνο από τα προτεκτοράτα αποδέχονται την δικαιοδοσία του αλλοδαπού κράτους σε αυτές τις περιπτώσεις. Μας προσβάλλεις. Λοιπόν, όχι, προς Θεού δηλαδή. Φτάσαμε στο σημείο, ένας άνθρωπος, ο Γιουγκέρ, ο οποίος δεν έχει θέσει κανένα ζήτημα ποτέ απέναντι στην Τουρκία, να έρχεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να λέει ότι είναι παράνομη η κράτηση. Μέχρι εκεί το έφτασε. Των Ελληνίων στρατιωτικών και δεν τράπηκε ούτε ένας από την Ελληνική Βουλή, συμπολίτευση-αντιπολίτευση, γιατί κανένα πολιτικό κόμμα δεν πήρε με σαφήνεια θέση περί παράνομης κράτησης. Έστω, παράνομης κράτησης. Τίποτα, κανένας. Λέγανε διάφορα, μάγκικα και ιστορίες, αλλά επί της ουσίας να πάρουν θέση νομικοπολιτική, ώστε να διευκολύνουν τις ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν αυτό για την απελευθέρωση αυτών των δύο ανθρώπων, των δύο στρατιωτικών. Και ταυτόχρονα να μην καταγγείλουν το γεγονός ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα η ελληνική κυβέρνηση από τα διεθνώς προβλεπόμενα σε αυτή την περίπτωση, είναι πραγματικά κορυφαία συνενοχή ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Εγώ ξέρω μόνο το ΕΠΑΜ ότι επίσημα πήρε θέση τέτοια συγκεκριμένη. Διαφωνεί κανένας, συμφωνεί. Πήρε με σαφήνεια θέση, πήρε με ποιον τρόπο και είπε και με ποιον τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ναι, βεβαίως. Και αν και ιδιαίτερα υπογραμμίσαμε στην συνέντευξη ότι τόσο πολύ υποβαθμίζει τους στρατιωτικούς, διότι προφανώς θα το είδες στο ψήφισμα, αντί να τους αναφέρει ως army officers, τους αναφέρει ως soldiers, τους υποβαθμίζει ως στρατιώτες. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Επίσης, η νομική θεμελίωση του ψηφίσματος, από ό,τι είδες, είναι στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, πάνε ναι. Πουθενά άλλου. Δηλαδή, κάποιο τρίτο κράτος με βάση τις ευρωπαϊκές διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στα τρίτα κράτη. Αυτές υποχρεώνουν μόνο, η εφαρμογή τους δηλαδή υποχρεώνει μόνο τα κράτη-μέλη. Και τέλος, το ψήφισμα, υποστήριξα χθες ενώπιον των καναλιών, ότι το ψήφισμα είναι μια πηγή δευτερογενούς δικαίου, η οποία δεσμεύει ούτε καν τα κράτη-μέλη. Προφανώς, δεν έχει δεσμευτική ισχύ, είναι ένα υπολόγιο. Είναι μια ευχή. Ναι, γιατί μόνο οι κανονισμοί και οι οδηγίες έχουν υποχρεωτική ακριβώς, ισχύ ως πηγές δευτερογενούς δικαίου. Εγώ πιστεύω απλά ότι το ψήφισμα, υπήρχε μια σκοπιμότητα στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, πέρα από αυτά που είπες, να δημιουργηθεί πλαίσιο χειρισμού των ζητημάτων που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών. Πρωτίστως βεβαίως της Ελλάδος. Γιατί με τον Ευρωπαϊκό Στρατό που έχει ξεκινήσει, υποβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις από την αποστολή που έχουν, δηλαδή την εθνική τους αποστολή, δηλαδή την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας κάθε χώρας, και να υποβαθμιστούν σε δυνάμεις ασφαλείας. Ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας, όπως για παράδειγμα είναι και το επίσημο δόγμα του ΝΑΤΟ, όπου τις χειρίζονται μη νομοποιημένες εξουσίες σε δόγματα που δεν αφορούν την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας κάθε κράτους. Που αυτό το πράγμα ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα. Και έτσι, γι' αυτό το λόγο, αντιμετωπίζοντας στρατιώτες, soldiers δηλαδή, όπως αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε ένοπλος με βάση τη λογική της ιδιωτικοποίησης των στρατιωτικών δυνάμεων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Προφανώς αυτό που λες έχει βάση, διότι δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν, διότι εδώ στο Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο, όταν μιλάμε για πληρώματα και για αξιωματικούς, τους αναφέρουμε ως officers. Πουθενά δεν αναφέρονται. Βεβαίως. Όταν υπάρχει διαβάθμιση
ότι κάποιος είναι ανώτερος και δεν είναι στο επίπεδο του στρατιώτη, δεν ήξερε να το γράψει ότι είναι officer και έπρεπε να γράψει ότι είναι soldier, είναι προφανώς πρόθεση σαφής, όπως το λες, για υποβάθμιση. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ομοσπονδιακή μορφή συνενώσεως, η οποία προφανώς δεν δέχεται την εθνική κυριαρχία των κρατών. Ωραία, και διευκολύνανε αυτοί οι κύριοι και κυρίες που κάνανε την πρόταση για το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να επιβληθεί η λογική της ανέρεσης της βασικής εθνικής αποστολής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Βέβαια, μα δεν αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό. Και έτσι να ανατραπούν και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης σωστότερα, που δεσμεύουν και την Τουρκία σχετικά με το χειρισμό τέτοιων ζητημάτων που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις των χωρών της Ευρώπης. Και οι αποφάσεις της ΔΑΣΕ, μετέπειτα ΟΑΣΕ, που αφορούν σύνορα κτλ. Και έτσι ανοίγεται ο ασκός του αιώλου για καταστάσεις οι οποίες πραγματικά σηκώνουν ψηλά τα χέρια για το που μπορούν να φτάσουν αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές, μα όλη αυτή η ευθύνη η οποία απονέμεται στους αξιωματικούς με όλα τα ατυχήματα τα οποία έχουν γίνει, δεν είναι τυχαία, είναι όπι πρόθεση. Όλα στηρίζονται σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή. Να ξαναγυρίσουμε στη διαδήλωση που ετοιμάζεται για πότε. Ωραία, η διαδήλωση λοιπόν ετοιμάζεται με πρόταγμα, όπως είπα, την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και την απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις και με την μην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους όσον αφορά την απελευθέρωση των δύο αξιωματικών μας, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ομοιρίας. Αυτά είναι τα προτάγματα. Καλούν όλους τους Έλληνες να προσέλθουν στο Σύνταγμα στις 2 η ώρα στις 13 Μαΐου. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον θα ακουστεί αυτό το... Να ρωτήσω ορισμένα πράγματα σχετικά με την κινητοποίηση. 13 Μαΐου την Κυριακή στις 2 η ώρα που είναι. Αλλά από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει ή μάλλον μου έρχονται κάποια μηνύματα, γιατί δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με το διαδίκτυο στο επίπεδο των σχολείων και των σχολιασμών, είναι το εξής. Υπάρχει ένας πόλεμος ενάντια στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Υπάρχει μεγάλος πόλεμος. Είναι προτάγματα τα οποία, από ό,τι ξέρεις, ναι, δεν τα θέλουν σε καμία περίπτωση, λοιπόν, να συγκινήσουν τον ελληνικό λαό. Από τη μια βλέπω όλου τους συγκεκριμένους που εγώ συνειδητά κατήγγυλα στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ότι πάνε να εκμεταλλευτούν το συνέστημα του ελληνικού λαού, αυτό το πατριωτικό αίσθημα του ελληνικού, την προσβολή που νιώθει αυτή τη στιγμή με το ζήτημα των Σκοπίων. Μάλιστα. Που μας βγήκανε κιόλας και οι Financial Times και μας λένε ότι έτσι και δεν υιοθετήσουμε αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί περί του ονόματος των Σκοπίων, θα πάμε σε νέο πόλεμο στα Βαλκάνια. Άμπα. Βεβαίως, επισήμως το γράφουν οι Financial Times. Το γράφανε και το 16 και τα αμερικανικά περιοδικά. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνω στην άκρη. Έχουν λυσάξει λοιπόν και λένε ότι να καταγγέλνουν το συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Ναι, ναι. Από την άλλη μεριά βλέπω αυτούς που πάλι εγώ έχω καταγγείλει να καταγγέλνουν ότι πίσω από το συλλαλητήριο είναι φασίστες. Υπάρχουν φασίστες. Τώρα πώς γίνεται οι φασίστες να καταγγέλνουν το συλλαλητήριο και να βγαίνουν οι εξ αριστερών και να κατηγορούν ότι είναι φασίστες πίσω από το συλλαλητήριο? Αυτό πραγματικά. Και οι άλλοι είναι, ναι, οι φασίστες. Ναι, εγώ σηκώ ψηλά τα χέρια. Όχι, εάν η απάντηση σε όλους αυτούς είναι ότι εάν διαβάσει κανείς το δελτίο τύπου το οποίο βγήκε χθες και έχει δημοσιευθεί σήμερα στην εφημερίδα Ελευθερία, στο οποίο θα δει κανείς τι πρεσβεύουμε, διότι οι φασίστες δεν υποστηρίζουν το δημοκρατικό πολίτευμα, δεν υποστηρίζουν την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων τα οποία προκύπτουν από την εθνική κυριαρχία ενός κράτους. Οπότε δεν νομίζω, αυτή είναι μια προφανής απάντηση που μπορεί να δοθεί σε αυτούς όλους. Πιστεύω ότι αυτό που είχες υποστηρίξει και εσείς, ότι υπάρχουν κάποιοι εγωισμοί οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν κάποιοι άλλοι μπροστά και να υποστηρίξουν δεν είναι μόνο εγωισμοί, αρχές και τις αξίες και να έχει επιτυχία το συλλαλητήριο, ώστε
το δικό του συλλαλητήριο να φανεί ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί και από κάποιους άλλους ανθρώπους. Θέλουν να έχουν τη μοναδικότητα. Καταρχάς να ρωτήσω, έχει αποκλειστεί κανένας να επιτύχουν αυτό το συλλαλητήριο ή μόνο αυτοί μπορούν να υποστηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Κανείς άλλος δεν μπορεί να υποστηρίξει. Μπορείς να μου πεις εάν έχει αποκλειστεί κανένας? Όχι, όχι, όλοι μπορούν να συμμετέχουν, έχουν καλέσει όλους τους συλλόγους, όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν, να συσπηρωθούν ώστε να υποστηρίξουμε τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος και να πούμε ότι δεν πάει άλλο και ότι πρέπει να ασκηθούν οι αρμοδιότητες του ελληνικού κράτους όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα, από τους νόμους του κράτους και από το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι τα προτάγματα τα οποία θα υποστηριχθούν. Οπότε δεν έχει να κάνει με μια περίεργη ιστορία, για παράδειγμα, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μόνο εγωισμοί, αν δεν και έχει οι εγωισμοί. Περίεργη ιστορία, τουλάχιστον εγώ που την παρακολούθησα και συμμετείχα και προσεκλήθην να υποστηρίξω τα δικαιώματα των παιδιών, των αξιωματικών, λάθος, των αξιωματικών, γιατί αυτός είναι ο ακριβής όρος. Σωστό. Όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, δεν είδα ότι έχει κάτι άλλο, και η σεπίρωση αυτών είναι τα έγγραφα, και τα έγγραφα είναι το δελτίο τύπου που βγήκε και δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ελευθερία σήμερα και πιστεύω και στο διαδίκτυο και στη σχετική ιστοσελίδα διέξοδος.gr, που μπορεί να δει κανείς τι υποστηρίζει αυτό το συλλαλητήριο και να βγάλει τα συμπεράσματά του ανεξαρτήτως τι υποστηρίζει ο καθένας για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, η ομοσπονδία, κάποια ομοσπονδία των δυτικομακεδονικών σωματείων, μάλλον των μακεδονικών σωματείων, συμμετέχουν και μακεδονικά σωματεία, από ό,τι θα δεις μέσα στο δελτίο τύπου, αναφέρονται ποια τα σωματεία συμμετέχουν. Κύπροι συμμετέχουν, μακεδονικά σωματεία συμμετέχουν, πάρα πολλοί συμμετέχουν σύλλογοι. Αλλά έχει δοθεί μια εντολή να μην συμμετέχουν όλα τα σωματεία, και εδώ δυστυχώς δόθηκε, από ό,τι έμαθα, και εδώ στο Σύλλογο Μακεδόνων Βόλου να μην συμμετέχει. Ναι, διότι πώς να το κάνουμε, υπάρχει συλλαλητήριο και συλλαλητήριο. Θέλω να πει ότι αυτοί τα κατάφεραν και κανείς άλλος δεν μπορεί να τα καταφέρει, όταν ο Κοτζιάς έχει πει ότι τον Ιούνιο έρχεται η συμφωνία για κύρωση. Ναι, αλλά δεν έχουν όλοι στο μυαλό τους να φτιάξουν κόμμα μακεδονικό και έτσι να αγωνίζονται για το μακεδονικό μακριά από την ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα. Υπάρχουν ορισμένοι που μιλάνε για ελληνική Μακεδονία, αλλά δεν τους καίγεται καρφί για την Ελλάδα. Αυτό είναι. Αυτό το συλλαλητήριο συνδέει τη Μακεδονία με την Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα, το μακεδονικό είναι ένα εθνικό θέμα όπως όλα τα άλλα εθνικά θέματα, όπως είναι η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, όπως είναι η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μπαίνει σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο, κάτι που έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα και από σένα και από όλους μας. Είναι αδιαίρετο σύνολο. Δεν μπορείς να το χωρίσεις. Ωραία. Γενικά ο τύπος πώς το έχει αντιμετωπίσει? Δεν ξέρω, είπαν ότι θα δώσουν δημοσιότητα. Δεν έχω μπει αυτή τη στιγμή να δω κάτι, αλλά μας ζήτησαν από την Ελευθερία να τους γράψουμε γύρω στις 400 και να δημοσιεύσουν. Και από ό,τι είπαν, ότι επειδή ήρθα αργά εγώ από Λάρισα, είπαν θα δίνανε και δημοσιότητα και τα κανάλια. Δηλαδή την συνέντευξη την οποία δώσαμε θα την αναπαρήγαγα στα δελτία ειδήσεων. Δεν μπόρεσα να το δω, δεν ξέρω τι έκαναν, θα το δω στο διαδίκτυο αν όντως έγινε. Αλλά ότι ήρθαν όλα τα κανάλια της Θεσσαλίας, ήρθαν όλα τα κανάλια της Θεσσαλίας. Αυτό μπορώ να το πω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν... Οπότε πιστεύω και ότι η συμμετοχή όσων θέλουν από το ΕΠΑΜ να συμμετέχουν θα βοηθήσει στο να ακουστούν. Εμείς έτσι αλλιώς, να το ξεκαθαρίσουμε με πράγματα, οι ΕΠΑΜΙΤΕΣ δεν είναι ούτε κομματόσκυλα ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ακριβώς, είναι ελεύθεροι. Όπως και στο μακεδονικό συλλαλητήριο πήγαν όσοι ήθελαν. Βεβαίως. Και εδώ μπορούν να πάνε όσοι θέλουν. Βεβαίως. Δεν είναι πρόβατα. Απλά δεν βλέπω το λόγο να επαναλάβω αυτό που έκανα στο παλιό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, πιο συγκεκριμένα, γιατί δεν βλέπω υπόπτους.
Όχι, εδώ είναι και συνολικό, δεν είναι μεμονωμένο. Είναι αυτό που έχεις υποστηρίξει επανειλημμένα εσύ, ότι το μακεδονικό πρέπει να το κοιτάμε συνολικά σε ένα ενιαίο σύνολο προσβολής της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής κυριαρχίας. Ναι, όχι, όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μεμονωμένο. Αλλά δεν υπάρχουν και πρόσωπα που με προσβάλλουν ως Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου ανεβαίνει πάνω να μου εκφράζει το πατριωτικό αίσθημα του ελληνικού λαού ο κύριος Άνθιμος ή ο κύριος Φραγκούλης. Αυτοί που λέγανε ναι να παραδοθεί η χώρα σε καθεστώς κατοχής στις 5 Ιουλίου 2015. Ναι. Είναι προσβλητικό για μένα. Σαν Έλληνα πολίτη δεν το λέω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να εκφράζουν το πατριωτικό και να τους δίνουν οι άλλοι συγχαρίκια. Δεν υπάρχει οι όποιοι διοργανωτές. Γι' αυτό το πράγμα ένας από τους λόγους... Για ορισμένους διοργανωτές προφανώς δικαιώνεσαι τώρα, δεν ξέρω για όλους, αλλά για ορισμένους... Όχι για όλους, όχι για όλους, δεν το είχα πει και για όλους άλλωστε. Γιατί φαίνεται, είναι αυτός ο πόλεμος που είπε, διότι αν δεν είχαν ίδιον όφελος, θα άφηναν τον κόσμο ελεύθερο να πούνε και τους συλλόγους και τις που εντάσσονται στις διάφορες ομοσπονδίες, να τους πούν ελεύθερα πηγαίνετε, κάντε ό,τι θέλετε, αυτά τα οποία υποστηρίζονται δεν είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων, πηγαίνετε όσοι θέλετε. Βεβαίως, μα αυτό φάνηκε. Είναι πολύ απλό. Κύριε μου, αυτό φάνηκε από το συλλαλητήριο της Αθήνας, όπου πραγματικά μόνο ξύλο δεν έπεσε πάνω στο εξέδρα. Γιατί δεν έπρεπε να ακουστεί ένας λόγος. Για Ελλάδα. Ναι, για Ελλάδα. Ειλικρινά αυτό το πράγμα. Αυτό να βγει η Ελλάδα μέσα, που βεβαίως συγκινούσε τις μάζες που είχαν κατέβει και που είχαν ανταποκριθεί σε αυτή τη. Γι' αυτό και από τότε το θανατώσανε. Και μάλιστα ο κύριος Αλαφούζος που είχε αναλάβει να το προβάλλει, κάθε φορά που έβγαινε κάποιος, όπως ο κύριος Κασιμάτης. Που μίλησε. Μόλις ο κύριος Κασιμάτης είπε το αυτονόητο, ότι καταλήθηκε το Σύνταγμα και όλα αυτά τα πράγματα, έπεσε μαύρο στις τηλεοράσεις. Ναι, για το 120 είναι. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι ντροπή για αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και εκείνο το κομμάτι των διοργανωτών που άλλους σχεδιασμούς υπηρετούσαν και όχι την ελευθερία της Ελλάδας ή την Ελλάδα, αν θέλετε. Αυτό όπως το λέει ο απλός ο πολίτης. Αγνά, πατριωτικά, ναι, να το πούμε, ναι, έτσι. Γι' αυτό και λούφαξαν και άρχισαν τα παιχνίδια σε αυτή την ιστορία. Και σήμερα που βγαίνει ένα πράγμα το αυτονόητο, που για μένα είναι το συνέστημα, αν θέλεις, που το συνέστημα που το έβγαλα από την πρώτη μέρα προσωπικά εγώ, την πρώτη μέρα με τους δύο αξιωματικούς που συνελήφθησαν, τα στελέχη μάλλον των ενόπλων δυνάμεων που συνελήφθησαν, που είναι παιδιά, είναι δύο άνθρωποι. Υπηρετούσαν τη χώρα τους, έστω και σε. Και αυτή την πολιτική ηγεσία, με αυτή την πολιτική ηγεσία που είχε. Και τι κάνουν τώρα, έχουν αφαιθεί στο έλεος κυριολεκτικά του πιο αδίστακτου καθεστώτος που υπάρχει στην περιοχή. Δεν τηρούνται ούτε και τα στοιχειώδη αποδεικτικά μέσα τα οποία έχει οποιοδήποτε κατηγορούμενος. Δηλαδή για μια επαρκή δικαιοδοσία χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον αυτοψία, αποδεικτικά έγγραφα, μάρτυρες. Εδώ δεν έχουμε ακούσει, εάν αυτοψία δεν έχει γίνει, όπως είχαμε πει από την αρχή, με την παρουσία διεθνών οργανισμών, είτε του ΟΑΣΕ είτε του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτοψία δεν έγινε, όλοι αποδέχτηκαν ότι έγινε σε έδαφος. Επίσης δεν ξέρουμε από ποια έγγραφα προκύπτει, ποιοι είναι, έχουν μάρτυρες αυτοί οι άνθρωποι. Πώς προσάγονται. Ποιος τους υπερασπίζεται, όλο αυτό το πράγμα, τίποτα. Αυτή διαδικασία. Χωρίς να έχουν μάρτυρες, χωρίς να έχουν έγγραφα, κάτι να υπάρχει. Ο τελευταίος κατηγορούμενος έχει αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία στη διάθεσή του. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα μάνα και πατέρας σε αυτή τη χώρα που δεν πρέπει να ξεσηκώνεται μόνο και μόνο με τη μεταχείριση αυτών των δύο οικογενειών και των παιδιών τους. Βέβαια, είναι σε κατάσταση τρομοκρατίας, δεν μπορούν να μιλήσουν οι άνθρωποι. Καλά, είναι προφανές, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, μόνο να σκεφτείς ότι μπορεί να ήταν το δικό σου παιδί εκεί. Μα, το δικό σου παιδί. Γι' αυτό και καλείται ο κάθε γονιός, και γι' αυτό υπάρχει και η προμετωπίδα στην Αφίσα, να έρθει ο κάθε γονιός, γιατί σήμερα είναι αυτή η αξιωματική, αύριο θα είναι η αξιωματική κάποιων άλλων γονιών. Δεν είναι να εφησυχάζουμε. Όλοι οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο στρατό, όλοι οι γονείς έχουν παιδιά αξιωματικούς.
σήμερα είναι αυτά ή και εφέδρους, δεν έχει καμία διαφορά. Πρέπει να έλθουν. Αλλά επιλέξανε να εχμαλωτήσουν. Ναι, ναι, για να μπορούν να εκβιαστούν. Ακριβώς. Για να μπορούν να εκβιαστούν. Ενώ με τους εφέδρους δεν είναι σίγουροι. Επιλέξαν να συλλάβουν μονίμους και μόνιμα στελέχη για να μπορούν να εκβιαστούν οι οικογένειες και οι ίδιοι. Βέβαια, οι οικογένειες δεν τολμούν ούτε στα τηλέφωνα να μιλήσουν οι άνθρωποι, ούτε να εκφραστούν. Δυστυχώς έχω προσωπική άποψη. Και δυστυχώς έχουμε αδράποδα στην στρατιωτική ηγεσία αυτής της χώρας, από τη στιγμή που ο αρχηγός ΓΕΣ, και το λέω εφθαρσός, έπιασε το χέρι της μάνας, όταν αυτή η μάνα πήγε να πει στον υφυπουργό, ή αναπληρωτής υπουργός, είναι ο κύριος Κουβέλης. Να κάνετε περισσότερο. Ναι, αυτό το απλό, το απλό. Και της έπιασε το χέρι, δεν ντρέπεται τη στολή που φοράει. Δυστυχώς. Και το ανδράποδο. Το έχεις πει εσύ τουλάχιστον επανειλημμένος, και εγώ το έχω γράψει, ότι θα μπορούσαν πολλά περισσότερα να κάνουν, εκτός από το ότι... Σήμερα θα μπορούσαν να ήταν ελεύθερα τα παιδιά αυτά. Στο πρώτο 24ωρο θα μπορούσαν να είχαν απελευθερωθεί. Στους αρμόδιους να πάνε, αλλά και το ότι που έχεις πει και εσύ, ότι είναι η τρίτη χώρα σε επενδύσεις στην Τουρκία. Βέβαια. Κυρώσεις. Ποιους υπηρετούν. Δεν μπορούσε να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις. Μα τώρα σοβαρολογούμε, τώρα μην το συζητάμε. Κάθε μέρα. Είναι το αυτονόητο. Αλλά αυτό το κάτι περισσότερο που είπε η μάνα μπορείτε να κάνετε. Ναι, μπορούσα να κάνω το κάτι περισσότερο. Απλώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λοιπόν, και γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση, θα το δούμε παρακάτω. Όλες οι μανάδες του κόσμου, της Ελλάδας τουλάχιστον, που έχουν αγόρια, όλες εσείς έχουμε αγόρια. Εγώ γι' αυτό συμμετείχα και πήρα και το παιδί μου και πήρα. Με δική μου πρωτοβουλία και δικιά μου δαπάνες, χρόνου και υλικά αγαθά, για να υποστηρίξω, διότι και εγώ είμαι μάνα και εγώ έχω ένα αγόρι και δεν θα ήθελα ποτέ το παιδί μου να, όπως και εσύ έχεις αγόρια, δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Τυχαίνει ο μεγάλος μου γιος να έχει υπηρετήσει στην Παραμεθόριο ήδη, ο μικρότερος μου γιος ετοιμάζεται, με την έννοια ότι μόλις τελειώσει και αυτός το προπτυχιακό του επίπεδο σπουδών, θα πρέπει να υπηρετήσει, τη θητεία του. Λοιπόν, είναι δυνατόν να τα αφήσουμε έτσι? Φαντάσου τώρα να βρεθεί κάποιος. Να τα αφήσουμε έτσι, επειδή ο κάθε κοντζιάς, ο κάθε καμένος, παίζουν τα παιχνίδια τους. Και δεν ξέρεις, και οι Τούρκοι, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν ξέρουμε τι έχουν υποστεί τα παιδιά ψυχολογικά. Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, η ψυχική τους υγεία οπωσδήποτε θα έχει υποστεί. Εγώ απλά δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω και τι άλλους άσκηση βίας, να μην πω τι ακριβώς κάνουν οι Τούρκοι. Είναι γνωστό. Το εξπρέσ του Μεσονυχτίου, μόνο κάποιος να δει το εξπρέσ του Μεσονυχτίου καταλαβαίνει τι γίνεται. Έχουν υποστεί τα αγόρια εκεί μέσα από τους Τούρκους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό να το σκεφτεί ο κάθε γονέας και να έρθει την Κυριακή να διαμαρτυρηθεί, γιατί χρειάζεται όλοι να λάβουμε την ευθύνη μας. Έτσι αλλιώς τους έχουμε παραφήσει στο ελεύθερο. Αφού αυτοί τα έχουν παρατήσει, εμείς τουλάχιστον οι γονείς χρειάζεται να μην τα παρατήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια. Άντιο. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αυτή η διαδήλωση, από ό,τι ξέρω, είναι στις 2 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, 13 του μηνός. Ναι, ναι. Στο 13, σύνταγμα. Δεν είναι. Στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα. Λοιπόν, και δεν προβάλλεται και από τα κεντρικά μέσα. Αυτό για μένα είναι ένα κριτήριο, για αυτό είναι ένα κριτήριο του γεγονότος, γι' αυτό και το άνοιξα το κεφάλαιο. Έτσι. Εάν έβλεπα διάφορους αλαφουζέικους και μη γνωστούς και μη εξαιρεταίους τύπους να το σηκώνουν το ζήτημα, δεν θα το άνοιγα. Σκοτώνονταν όλα τα κανάλια και όλα τα ραδιόφωνα, λοιπόν, να το προβάλλουν. Γιατί πώς θα το κάνουμε, με συγχωρείτε, είναι ένα ασφαλές κριτήριο. Το ποιος λέει ότι είναι φίλος σου. Ναι. Έτσι, το ποιος είναι φίλος σου. Λοιπόν, και μάλιστα είναι το στήσιμο τέτοιο. Στην προηγούμενη που θέλανε να φτιάξουν, να προωθήσουν το φασιστικό ακροδεξιό μόρφωμα με Φραγκούλη, Άνθιμο και λοιπούς, κόμμα, μιλάμε για το κόμμα, δεν μιλάμε για τη διαδήλωση που έγινε. Ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη, μέσα στο πρώτο μισάωρο έφυγε ο κόσμος. Ψαχνόταν να δει τι γίνεται εκεί μέσα. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν τους τίμησε με κανένας είδους, τίμησε μεσαγωγικά, δεν τους τίμησε σε καμία προσπάθεια μετά που κάνανε να μαζέψουν. Δεν μαζέψανε ούτε 5 άτομα σε οτιδήποτε άλλο κάνανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
Έχει σημασία. Μετά. Ο Καγκούλης ότι δεν κατεβαίνει τελικά σε πολιτικό σχηματισμό. Βέβαια. Μέτρησε, γιατί τον κράξανε μέχρι αηδίας. Όταν εγώ βγήκα και του θύμισαν πέντε πραγματάκια. Ευτυχώς βρέθηκε ο κόσμος να σηκώσει ζωντανές τις δηλώσεις που έκανε τότε στα κανάλια, στο δημοψήφισμα. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και, άλλες, και να σχολιαστούν και άλλες τοποθετήσεις του κ. Φραγκούλη, που δεν ξέρω ποιον υπηρετεί. Πάντως όχι τη μαμά πατρίδα. Έτσι. Είναι αυτό του, λοιπόν, πρότιστα και είναι φανερό. Θα σου πω ποιον υπηρετεί. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα με την σύνοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή της λεγόμενης τριμερούς Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Προβλέπεται και η Αίγυπτος, αλλά δεν συμμετείχε η Αίγυπτος για τους δικούς της λόγους. Λοιπόν, που λέγεται για τον, αγωγό, για τον αγωγό East Med. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Να πούμε κάτι έτσι πολύ απλά για το ζήτημα του αγωγού. Μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε, πάρουμε έτσι να αλλάξουμε σελίδα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το τι πόλεμο μας ετοιμάζουν στην Ανατολική Λεκάτη της Μεσογείου. Μάλιστα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Είναι μαζί μας και η Ευαγγελία η Χαραλάμπους. Συζητάμε λοιπόν για το θέμα της ημέρας που για μένα προϊονίζει έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με πρωταγωνιστή φυσικά και πάλι το Ισραήλ. Η συνάντηση είναι της περίφημης τριμερούς Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Νετανιάχου. Και πώς απουσιάζει, ως τι είναι, ως κοινότητα πάλι, λοιπόν, η κυπριακή κοινότητα. Υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί απουσιάζει η τουρκική πλευρά. Θα πούμε για την Τουρκία, πώς αντέδρασε σε αυτήν την ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία παρουσιάστηκε ότι είναι στα πλαίσια της καλής γειτονίας. Γίνεται αυτό με τον Τσίπρα. Καφεδάκι, στα πλαίσια της καλής γειτονίας. Πήγαμε να πούμε ένα καφέ που λέμε. Βεβαίως, στην πραγματικότητα το αντικείμενο είναι το East Med, δηλαδή ο αγωγός East Med, ο οποίος, όπως επίσης και η διαδικασία ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Συζητάμε με το Ισραήλ. Για ειρήνευση. Για ειρήνευση. Λοιπόν, και εγώ και να ξεκινήσω κάνει. Από το αυτονόητο για μένα, αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι τέλος πάντων θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Έχουμε εθιστεί στο να θεωρούμε ότι τελείως διαζευμένη την πολιτική από την ηθική. Ναι, όντως. Ότι δεν μπορείς να έχεις ηθικά κριτήρια. Δηλαδή, ιδιαίτερα όταν ασκείς πολιτική, εξωτερική πολιτική ή διεθνή πολιτική. Γιατί είσαι υποχρεωμένος να έχεις καλή γειτονία και με κράτη τα οποία πραγματικά είναι βαθύτατα αντιδραστικά, όπως είναι και το καθεστώς Ερντογάν, με καθεστώτα μάλλον. Σαν τους δικηγόρους που πρέπει να λένε πάντα ψέματα, ναι, κατά την άσκηση του καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις τις ηθικές σου αρχές. Δηλαδή, τι ηθική πολιτική ηθική αντιπροσωπεύει η συνάντηση της τριμερούς, της συγκεκριμένης τριμερούς Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ αυτή τη στιγμή, όπου δέχεται ο εκπρόσωπος της ελληνικής πλευράς και της κυπριακής να συζητήσει με τον αρχισφαγέα της Μέσης Ανατολής την ειρήνευση στην περιοχή. Πέστε μου ρε παιδιά, δηλαδή, εγώ για το τάχα. Δηλαδή, εντάξει, κάθε μέρα σκοτώνουν δεκάδες Παλαιστίνιους εκεί στη Γάζα. Ναι, για μα ποια αυτό ειρήνευση. Λέω, αυτό το πράγμα. Έχουν σκοτώσει και σκοτώνουν ανθρώπους. Μέσα στο ίδιο το Ισραήλ έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία και λένε να πέσει αυτός ο ρημάδης ο Νετανιάχου, μπας και ισορροπήσει κάπως η κατάσταση ή τέλος πάντων να ανοίξει ένας διάλογος, ρε αδερφέ, που βεβαίως δεν θα οδηγήσει πουθενά, διότι όσο υπάρχει το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε ειρήνευση στην περιοχή, ούτε να δούμε τούμπα ακόμη και αν εξαφανιστούν όλοι έχουν τις περιοχές. Έχουν κουράστη και οι πολίτες, θέλεις να πεις, αυτού του κατασκευάσματος του σιωνιστικού. Ναι, 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 όχι, ξεσηκωθεί. Μάλιστα η Χαρέτς σημερινή, διαβάζοντάς της, είναι πραγματικά, είναι καταπέλτης ενάντια στον Νετανιάχου και στην πολιτική προώθηση και την προώθηση. Σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκε από υπουργό της κυβέρνησης την ώρα που συναντιόταν ο Νετανιάχου να μιλήσει για ειρήνευση με ποιον, με τον Τσίπρα και τον Αναστασιάδη, βγήκε υπουργός του και απείλησε με δολοφονία τον Άσαντ, διότι αν συνεχίσει το Ιράν να δρά στη Συρία. Δηλαδή ο εγκληματίας
Αυτός είναι ο ορισμός του εγκληματία με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και με την κοινή λογική. Και εμείς με αυτή την κυβέρνηση και με αυτό το κράτος θα κάνουμε στρατηγικού τύπου συμμαχία. Δεν πάμε για κοινή καλή γειτονία. Προσέξτε, καλή γειτονία είναι μείνε στα δικά σου, να μείνω στα δικά μου και είμαστε, πώς το λένε, είμαστε ok. Δεν είναι στρατηγικού τύπου συμφωνία με ένα κράτος σαν κι αυτό. Από πού και ως πού. Πού είναι η ηθική μας. Είναι ματοβαμμένα τα χέρια τους. Σφάζουν αδιακρίτως παιδιά και μπορεί και, να μην μας νοιάζει. Εντάξει, δεν είναι θέμα μόνο ηθικής, είναι και θέμα διεθνούς δικαίου. Όχι, γιατί για μένα πολιτική υπάρχει χωρίς ηθική. Συστηματική, ναι, αυτή είναι, η ηθική. Είναι η πολιτική των τυράννων. Αυτή η ηθική εκφράζεται. Δεν το λέω εγώ βεβαίως, το λέγε ο. Εκφράζεται. Πολύ το λέγανε οι κλασικοί, ναι, αλλά. Θέλω να πω ότι εδραιώνεται αυτή η ηθική μέσα από κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, για να προστατεύσουν αυτή την ηθική. Όταν οι άνθρωποι καταπατούν συστηματικά το διεθνές δίκαιο. Εννοώ κάτω στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει δίκαιο. Ναι. Δεν υπάρχει δίκαιο. Δεν εφαρμόζουν κανένα δίκαιο. Δεν υπάρχει δίκαιο. Είμαστε σε μια χώρα όπου επινοήθηκε η σύγκρουση της ηθικής και της αρετής με το δίκαιο του ισχυρού. Η ισχύν του Κρήτονος, όπως έλεγε ο Θρασίμαχος στο Σόλωνα, στους διαλόγους, λοιπόν, της πολιτείας του Πλάτωνα, όπου το αντέτασε ο Σόλωνας ότι υπάρχει αρετή, ρε αδερφέ. Ότι αυτό δεν συνάδει με την αρετή. Δηλαδή η ισχύ του ισχυρωτέρου, έτσι, το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Εδώ πέρα επινοήθηκαν αυτά, δηλαδή αν θέλετε διατυπώθηκαν σε αυτή την ιστορία. Και αυτοί ξεφτύλες πάνε και συζητάνε με τον άνθρωπο ο οποίος έχει γραφτεί για τον κύριο Νετανιάχου, έχει γραφτεί από Αμερικανούς ψυχιάτρους ειδική ψυχιατρικό προφίλ, όπως βγάζουν οι profilers, όποιοι ξέρουν, ναι, τα αμερικανικά serial μας έχουν μάθει λιγάκι. Υπάρχουν στο FBI ειδικοί profilers που δίνουν τα χαρακτηριστικά των serial killers, δηλαδή των δολοφόνων κατά συρροή. Αυτού του ανθρώπου του έχουν βγάλει τέτοιο προφίλ του Νετανιάχου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και, το αποδεικνύει. Και μάλιστα έχει παρουσιαστεί και σε ψυχιατρικά συνέδρια στην Αμερική. Με αυτόν τον τύπο πας να συζητήσεις. Είσαι με τα καλά σου. Με αυτόν το μόνο που έχεις να συζητήσεις είναι ακριβώς αυτό. Καλή γειτονία. Και πώς συνδέεται με τον Ισμέτ. Δεν έχεις τίποτα με μένα, δεν έχω τίποτα με σένα. Μέχρι εκεί. Ναι. Εντάξει. Με τον Ισμέτ τώρα πώς συνδέεται αυτή η λοιπόν, συνάντηση. Θα το δούμε αυτό το πράγμα συγκεκριμένα. Και τι λοιπόν, προφανώς ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Τσίπρας πάνε να φάνε από την ιστορία, από τον τζίρο και από την πίσνα του Ισμέτ. Όχι να φάνε μόνο οι ίδιοι, αλλά και τα κοράκια που εκπροσωπούν. Έτσι, οι γήπες. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι προφανές ότι πάμε σε ένα νέο γύρο γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Από πού φαίνεται αυτό? Από τον συνδυασμό Τραμπ-Νετανιάχου, ο οποίος είναι αχτύπητος μέχρι στιγμής. Δηλαδή, και βεβαίως η προσπάθεια να συνεχίσουν και να εντείνουν τον πόλεμο στη Συρία, αλλά και να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή, Ιράν, κατά κύριο λόγο με στόχο το Ιράν. Ναι. Σήμερα βγήκανε, επειδή ο Τραμπ τα μασάει για τη συμφωνία με το Ιράν, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και εμπλοκή της Γαλλίας σε αυτή τη συμφωνία που έχει συμφέροντα χοντά με τη συμφωνία για το Ιράν. Φάνε κάτι σε εξέλιξη, φαίνεται, ναι, και δεν το λοιπόν, φανερώνει. Το Ισραήλ βγήκε και απειλεί τους πάντες, ότι θα δολοφονήσει τον Άσαντ, ότι θα χτυπήσει το Ιράν και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον ποιο είναι. Όπως και να έχει όμως, όλες οι γεωστρατηγικές αναλύσεις που υπάρχουν, τουλάχιστον σοβαρές, όχι αυτές που εμφανίζονται στα κανάλια, τα δικά μας, οι σοβαρές, βλέπουν νέο πόλεμο στην περιοχή. Που θα αγγίξει τα σύνορα της Ινδίας και του Πακιστάν. Ναι. Και υπάρχει μια τέτοια αναστάτωση ευρύτερη. Και από τη Ρωσία και από τους Αμερικανούς, βεβαίως ο καθένας με τα δικά τους γεωστρατηγικά συμφέροντα. Και το ερώτημα είναι ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σαν δύο πόλεμο. Γιατί είναι ο βασικός μουχλός. Αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν είναι το Ισραήλ του πολέμου των εξημερών, ούτε το Ισραήλ που κατατρόπωνε τις αραβικές δυνάμεις στα παλιά χρόνια. Το Ισραήλ σήμερα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Στρατιωτικά. Τι μεταβολή έχει γίνει? Πρώτα και κύρια, έχει δυνάμεις που το έχουν νικήσει
στο πεδίο της μάχης, Χεσμπολά. Κατά προέκταση Ιράν. Δεύτερον, έχει μια Συρία η οποία στρατιωτικά με την υποστήριξη της Ρωσίας έχει ανταπεξέλθει σε αυτήν την ιστορία. Με μια εξέλιξη που ανησυχεί πάρα πολύ, για παράδειγμα, το. Ίσως δεν έχουν και ομοιογένεια οι Ισραηλινοί μετά. Δεν έχει σημασία. Μετά την τελευταία. Μιλάμε για χιτλερικό κράτος. Ναι, ναι, ναι. Δεν στηρίζεται στην ομοιογένεια. Λοιπόν, στηρίζεται σε δούλους. Στη δουλοποίηση του πληθυσμού. Λοιπόν, και μάλιστα σε βαθμό πραγματικά τραγικό. Ο στρατός, η υποχρέωση να στρατευτείς, και το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος, από ό,τι ξέρω, που έχει υποχρεωτική θητεία και οι γυναίκες στρατεύονται, είναι μορφή δουλοποίησης στο χιτλερικό κράτος, με τον ίδιο τρόπο που ο Χίτλερ είχε δημιουργήσει την παλαϊκή στράτευση. Δεν ήταν θητεία δημοκρατικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι ο πολίτης αναλαμβάνει την υπεράσπιση της χώρας του, αυτό το δημοκρατικό στοιχείο που το έχει το δικό μας Σύνταγμα. Ο πολίτης. Έτσι, που το έχει το δικό μας Σύνταγμα και που και στη βάση αυτή στηρίζεται η θητεία. Όχι, είναι πειθάρχηση της κοινωνίας, στρατιωτικού χαρακτήρα πειθάρχησης της κοινωνίας, με την υποχρέωσή της να υπηρετήσει έναν κατακτητικό στρατό, έναν κατοχικό στρατό, έναν ιμπεριαλιστικό στρατό, ο οποίος έχει κατασφάξει την περιοχή. Και έτσι, και είπες ότι τώρα οι συσχετισμοί δεν είναι υπέρ τους αυτό το καιρό. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχεις τη Χεσμπολά, η οποία τους έχει πάρει τα σόβραγγα με την τελευταία εισβολή στο Λίβανο. Από πίσω από τη Χεσμπολά είναι το Ιράν. Και η Συρία με συνδρομή της Ρωσίας. Μια τελευταία εξέλιξη είναι, που είναι χαρακτηριστική. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Με συνδρομή της Χεσμπολά, ο Συριακός στρατός ανακαταλαμβάνει το Αφρίν. Και αποχωρούν οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες. Α, ναι. Με σύμφωνη γνώμη των Τούρκων, κατά τα οποία, γιατί δεν τους παίρνει να έρθουν σε αντιπαράθεση με το Συριακό στρατό, και βεβαίως από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται, μακάρι να, δεν ξέρω αν επαληθεύεται, εγώ θα το αναφέρω σαν την ιστορία, τσακίζεται αυτή τη στιγμή η λεγόμενη Συριακή Ένοπλη Αντιπολίτευση, αυτή η νόμιμη, ο νόμιμη κατά τα δυτικά πρότυπα. Αυτή είναι με τους Γάλλους. Αυτή είναι κατά βάση με τους Τούρκους, οι Τούρκοι την ενισχύουν και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, οι Γάλλοι που έχουν χωθεί στη Συρία αυτόν τον καιρό. Προσπάθησαν να αποκτήσουν βάσεις, δεν έχουν δυνατότητα. Προς το παρόν. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει μια μεγάλη ανατροπή στρατιωτικής ισχύος σε βάρος του Ισραήλ. Μάλιστα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή για το Ισραήλ δεν είναι μόνο η στρατιωτική μηχανή. Το θέμα είναι πώς μπαίνει σε έναν διαρκή πόλεμο, όχι μόνο εναντίον των κατακτημένων σου πληθυσμών, αυτό τον κάνουν και τον κάνουν συστηματικά. Πώς γίνεται να εμπλακείς λοιπόν σε πόλεμο με τις γύρω χώρες, οι οποίες τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές έχουν στρατιωτική και στρατηγική υπεροχή έναντι του Ισραήλ. Mm-hmm. Πώς το κάνεις όταν σου λείπει το νερό και σου λείπουν τα καύσιμα. Mm-hmm. Άρα, με δύο πράγματα. Πρώτον, εξασφαλίζεις βάθος άμυνας. Δυνατότητα δηλαδή το Ισραήλ. Που τους τη δώσαμε. Θα δούμε ποιος την έδωσε. Ένα-ένα. Ναι. Λογικά να το πάρουμε. Βήμα-βήμα. Λοιπόν, πρέπει να έχεις το νερό. Το μόνο νερό που έχει το Ισραήλ είναι το Γκολάν, τα υψίπεδα Γκολάν, και είναι το πρώτο που θα χαθεί σε περίπτωση σύραξης. Mm-hmm. Θα το χάσει. Παρά το γεγονός ότι προσπαθεί με νύχη και με δόντια το Ισραήλ να το καταλάβει, το έχει αποσπάσει από τη Συρία. Αλλά μια νικηφόρα Συρία εναντίον όλων αυτών των εχθρών. Είναι ένα ζήτημα το πόσο θα μπορεί να κρατήσει το. Και δεν χρειάζεται ο Συριακός στρατός να κάνει τη δουλειά. Θα την κάνει η Χεσμπολά. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ανησυχεί βαθύτατα. Έχει μόνο μια πηγή νερού. Αυτό, τον Ιορδάνη βεβαίως, αλλά εκεί παίζονται. Υπάρχει το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, έτσι. Υπάρχει το Παλαιστινιακό κράτος. Υπάρχει το μόνο μεγάλο απόθεμα είναι Γκολάν. Λοιπόν, άρα χρειάζονται την Κύπρο. Οπωσδήποτε. Και για το νερό. Ναι. Λοιπόν, από την Κύπρο εδώ βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Έχει απόθεμα μεγάλο. Νερά. Υπάρχουν νερά λόγω του βουνού. Ναι. Το βεβαίως ότι αυτή την περιοχή την έχουν καταλάβει οι Τούρκοι δεν είναι δεν τυχαίο. Βέβαια. Έτσι. Όπως βεβαίως χρειάζονται και την Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο που χρειάζεται. Εμάς, τι είναι μας χρειάζονται. Για αυτό το πράγμα, συν το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις μεγάλου βεληνικού που μπορούν να εξαπολύουν επιθέσεις. Να εξαπολύουν επιθέσεις χωρίς να είναι στο βεληνικές των εχθρικών όπλων. Μάλιστα. Έτσι.
Και το βασικό και το έτερο, πολύ σημαντικό, γιατί τι να το κάνεις. Εδώ δεν θα είναι πόλεμος των 6 ημέρων, ούτε των 7 μηνών. Θα είναι πόλεμος σε διάρκεια. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος χρειάζεται καύσιμα. Ναι. Από πού? Ποιος ακριβώς θα το δώσει? Το Σινάφ λέγεται. Ναι. Δεν μπορούν ακόμη ο Αιγυπτιακός στρατός με τις εντολές των Αμερικανών να καθαρίσουν την περιοχή. Με τους Άραβες υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν ένα θέμα. Ολόκληρη η Χερσόνησος, η Αραβική Χερσόνησος είναι σαν αναταραχή. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για να περάσει. Ο μόνος τρόπος για να περάσει είναι μέσω της Γάζας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε αγωγούς και ιστορίες. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται η καθάριση της Γάζας. Αλλά είναι πεισματάριδες οι Παλαιστίνοι. Δεν πεθαίνουν εύκολα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όπως και οι Βεδουίνοι που κάλυπταν τους Παλαιστίνιους στο Σινά, δεν σφάζονται κι αυτοί. Αυτοί σφάζονται μεν, αλλά δεν πεθαίνουν δε. Ο πόλεμος συνεχίζεται και ο Αιγυπτιακός στρατός έχει υποστεί τέτοιες ήττες. Δεν είναι και απλός αντίπαλος. Έχει υποστεί τέτοιες ήττες, με αναγκάστηκε να υπάρξει και χειρία στην περιοχή. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε την Αίγυπτο σιγά σιγά να αποκτά αποστάσεις, παρά τα λεφτά που συνεχίζουν να πέφτουν από τους Αμερικανούς, με μόνο σκοπό να λειτουργεί η Αίγυπτος ως οπισθοφυλακή των Ισραηλινών. Λοιπόν, του Νετανιάχου, για να καταλάβουμε δηλαδή, αυτή της ψυχιατρικής περίπτωσης, ας πούμε, η οποία βεβαίως η ψυχοσική μελέτη της... Εξυπηρετεί πάντως ειλικρινά, τα συμφέροντα των Αμερικάνων. Νομίζω ότι είναι, με τη μελέτη ψυχιατρική αποτύπωση του προφίλ του Νετανιάχου, νομίζω ιδρύθηκε ένας νέος κλάδος ψυχιατρικής που λέγεται ψυχιατρική της εξουσίας. Εντάξει, αυτή μπορεί να την εξελίχθηκε. Βέβαια, σαφέστατα, αλλά δεν μιλάμε για μια ψυχοσική κατάσταση ενός απλού ανθρώπου. Ή των απλών ανθρώπων, των ανθρώπων δηλαδή, ναι, που τέλος πάντων ακόμη και στην πιο σχιζοφρενική τους εκδήλωση αποτελούν φυσιολογική. Δηλαδή, πώς να το πούμε, απλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια μετάλλαξη του είδους που πρέπει να αντιμετωπίζεται από μια ειδική από ένα ειδικό ψυχιατρικό κλάδο. Ψυχώσεις ανθρώπων που είναι μεταλλαγμένοι εκ φύσεως, που λέμε, δεν μπορείς να τους εξηγείς διαφορετικά. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει τους συνομιλητές του όμως, αν είναι ψυχιατρικό. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για μεταξύ μας. Τώρα, τι θέλουν να κάνουν αυτήν την ιστορία τώρα? Λοιπόν, πάνε εκεί πέρα για να κλείσουν τη συμφωνία για το East Med, φυσικά, και για το ζήτημα του βάθους άμυνας. Mm-hmm. Λοιπόν, θα υπάρξουν, ήδη δημιουργούνται βάσεις του Ισραήλ στην Κρήτη. Τώρα. Πάμε και για να δώσουμε. Με αντάλλαγμα να πάρουμε μέρος από τα logistics του πολέμου που έρχεται. Μάλιστα. Έχουμε μία άκουσα τάξη, όπως και οι Κύπροι, όπως και οι Ελλαδίτες, ζουν όπως οι Ιένες. Ό,τι αφήσει το λιοντάρι που κατασπαράζει από το θύμα. Δουλίτσες, και ακόμη δηλαδή, χειρότερα, να κλείσουν δουλίτσες, ούτε εκεί καν με τη δύναμη της Ιένας, γιατί η Ιένα είναι αρπακτικό με δύναμη, στη Σαβάνα. Τίποτα. Ούτε καν μαυρόγυπες δεν είναι. Από αυτούς που περιμένουν τα όρνια, όταν ξεσκεί, όταν πεθαίνει ένα κουφάρι, το μαυρόγυπας είναι ο πρώτος που έρχεται να ξεσκίσει το κουφάρι, γιατί έχει τη δυνατότητα να σπάσει κόκαλα και να κόψει δέρμα, ώστε να μπορούν να έρθουν τα άλλα όρνια και να φάνε τα μαλακά, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ούτε καν αυτό, τέτοιο χαρακτήρα έχει η δική μας άκουσα τάξη και της Κύπρου. Αυτή, λοιπόν, οι Ισραηλινοί διαβλέπουν ότι θα εμπλακούν σε μακροχρόνιο πόλεμο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, και προετοιμάζονται. Εμείς τώρα εκεί γιατί πάμε και δίνουμε για τα logistics? Εμείς το βασικό στόχος είναι για business. Business. Έχουμε δώσει ήδη βάσεις στην Κρήτη. Ο East Med, δηλαδή αυτός ο αγωγός που λέγεται, δεν ξέρω αν θα φτιαχτεί. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουν τότε ανεφοδιασμό από κάψιμα. Μέχρι το Ισραήλ και θα τελειώσει εκεί. Μπορεί και μόνο γι' αυτό να γίνεται δηλαδή. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι μπορεί εύκολα ένα τέτοιο έργο τρομακτικού κόστους να περάσει τη θαλάσσια έκταση διαδρομή όλη από το Ισραήλ στην μέχρι Κύπρο για να έρθει μετά προς Ευρώπη. Τεράστιο. Δηλαδή μιλάμε και πάνω για τρομακτικό κόστος. Τεκτονικές πλάκες εκεί. Και, εντάξει, αυτό υποτίθεται ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα κτλ. Αλλά
υποτίθεται ότι λύνεται και τα λοιπά, τρομακτικού κόστους έργου. Εγώ θεωρώ ότι θα αποτελέσει την αυαρχίδα των επόμενων πολέμων για τις επόμενες δεκαετίες, όπως ακριβώς ήταν η ναυαρχίδα των πολέμων του, ιδιαίτερα μέχρι και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα δίκτυα, οι άξονες δικτύων που ήταν Cape Town, Κάιρο στην Αφρική και Βελιγράδι, Βαγδάτη στα Βαλκάνια και στην Ανατολή. Λοιπόν, σιδηροδρομικά δίκτυα ήταν αυτά, σφαχτήκαν οι μεγάλες δυνάμεις και οι τοποτηρητές τους και οι συμμορίες που ήταν γύρω τους και σφαχτήκανε σε αυτήν την ιστορία από το 1878-80 μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή το φορέα μιας νέας τέτοιας περίοδου πολέμων αυτή τη στιγμή. Το τι αίμα θα χυθεί για αυτόν τον αγωγό, ούτε μπορώ να φανταστώ, ούτε θέλω να φανταστώ, ειλικρινά. Και πάμε και μπλεκόμαστε σε αυτήν την ιστορία. Να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έστειλε να υπογράψει ο κύριος Καμένος SOFA, SOFA, συμφωνία, ναι, δηλαδή εγκατάσταση στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στην Ελλάδα, στο Τελαβίβ το 2015, μετά το μνημόνιο, χωρίς να έχει μέχρι τώρα επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Ναι, αλλά αυτό κατασκευάζουν το ραντάρ, το τεράστιο. Βεβαίως. Και εγκατάσταση στρατιωτικών δυνάμεων έχουμε. Ναι. Και εγκατάσταση βάσεων Μοσάντ. Εδώ μας φέρανε μνημόνια ανυπόγραφα και εφαρμόζουν. Έχουμε και εγκατάσταση στρατιωτικών ή μη στρατιωτικών, ή αν θέλετε βιτρίνας, εγκαταστάσεων βιτρίνας της Μοσάντ και στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου εμφανίζονται ξενοδοχεία ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή resort ολόκληρα, τα οποία διευθύνονται από πράκτορες της Μοσάντ ως βιτρίνα για να έχουν επιχειρήσεις άλλου τύπου. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα δεχτήκαμε, δεν έχουν περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό που μόνο του αποτελεί πράξεις χάτης προδοσίας, βεβαίως, με το ισχύοντα ποινικό δίκαιο, αλλά εδώ σε αυτά που έχουν γίνει εδώ μέσα, δηλαδή είναι αυτή την ιστορία. Και τρέχουμε τώρα αυτός ο απίστευτος τύπος, ο Τσίπρας, να παζαρέψει το αντίτιμο, που βεβαίως δεν είναι για τη χώρα. Γιατί βεβαίως δεν συζητάμε, δεν πάω εγώ με το σύγχρονο Χίτλερ να κλείσω συμφωνία για να πάρω εγώ κάτι. Μα αν ήταν να αποκομίσει κάτι για το λαό, θα μας το παίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακόμη και αν ήταν να αποκομίσει, μα το βαμμένα τέτοια αντίτιμα δεν χωράνε στον ελληνικό λαό. Το ηθικό, έτσι κι αλλιώς, είναι θέμα ηθικής και αρετής. Δεν θα το πιάνανε ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και από εκεί υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος για το λαό και ότι το ενδιαφέρον είναι αποκλειστικά και μόνο για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να πούμε και όλα ορισμένοι που έχουν φίλοι, μια και πλησιάζουμε στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Να πούμε ότι ένας φίλος, ότι αυτό το που μας λέει, αυτό το ζήτημα της διαιτησίας να το θεωρήσουμε υπαρκτή διαφωνία ή είναι παραπλανητικό για να δικαιολογηθεί ανάθεση της μοιρασιάς σε διεθνή συμφέροντα και εταιρείες. Αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα για το κοίτασμα Αφροδίτης της Κύπρου. Μη συζητάτε για ανοησίες, ειλικρινά, δηλαδή δεν αναφέρομαι βέβαια στον φίλο, αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς πλασάρουνε, πώς παίζουν, πώς μια στρατιωτική επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου εναντίον του ελληνικού λαού είναι το σημερινό. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το παραμύθι. Σήμερα η εφημερία Δημοκρατία εμφανίζεται με πρωτοσέλιδο το παραμύθι του αιώνα, ότι έχουμε τρομακτικά αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Μούσια, παραμύθια. Κανονικά έπρεπε να τους είχαν κλείσει την εφημερίδα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αυτό θα έπρεπε να το πει ένας επίσημος φορέας, υποθέτω. Όλη η ιστορία είναι, Δημήτρη, για να πλασαραστεί ο East Med. Βγήκε, ναι, ένας απίστευτος τύπος, ένας απατεώνας κοινού ποινικού δικαίου, ναι, και μιλάει για 3-3 εκατομμύρια κυβικά. Ένα επίσημο όργανο βγήκε. Προσέξτε όμως, εδώ τι λέει, εκτίμηση. Ναι. Και εγώ εκτιμώ ότι θα μας έρθει αερόλυτο στο κεφάλι. Ναι. Αν δεν μας έρθει, έπεσε έξω και εκτίμηση. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
πόσο απατεώνες είναι. Και γιατί λοιπόν, το εμπλέκουν όλο αυτό ότι είμαστε... Γιατί ήταν το East Med, για να πλασάρουν το East Med, που θα έρθει υποτίθεται για να πάρει και από το περίφημο κοίτασμα Αφροδίτη. Ναι, να συνδεθούν και τα δικά μας τα κοιτάσματα. Αυτό που γίνεται τώρα με την ΑΟΣ Κύπρου, της Κύπρου, όπως και με τα διαφαινόμενα στην Κρήτη και στο Ιόνιο, είναι λεγόμενες κρατικές δουλείες. Τι σημαίνει δουλεία στη νομική γλώσσα? Υποχρέωση να παραχωρείς διέλευση. Έτσι, μπράβο. Το ίδιο πράγμα. Δικαίωμα. Ναι, αλλά δεν ασκείς και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Να ασκείς τρίτος. Ναι, λέω, εσύ όσο παραχωρείς τη δουλεία. Ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί κάτω στο. Ναι. Σε ένα χωραφάκι εκεί πέρα κάτω. Έχουν δουλείες διόδου. Διόδου, μπράβο. Δουλείες νερού. Εκεί, εγώ δεν μπορώ να το θεωρήσω μέρος. Το νερό στο χωράφι σου είσαι υποχρεωμένος να ανέχεσαι, να αντλεί και ο γείτονας. Υπάρχουν λοιπόν και κρατικές δουλείες. Αυτές οι κρατικές δουλείες με βάση το διεθνές δίκαιο του ΟΗΕ καταργήθησαν. Όμως επισήμως επιβάλλονται με διμερή τρόπο. Μέχρι τον ΟΗΕ και στην κοινωνία των εθνών, οι δουλείες αυτές είναι εκχώρηση κυριαρχικών σου δικαιωμάτων, εκμετάλλευσης και άλλων προς άλλη χώρα, άλλα συμφέροντα, ιδιωτικά ή χώρα, και αυτό το πράγμα θεωρούσαν, εντάξει, βεβαίως δεν αρνείται ο άλλος ότι είναι περιοχή δική σου, αλλά δεν μπορείς να ασκήσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα παρά μέσω τριτού. Αυτό λέγεται κρατική δουλεία. Έχει διατυπωθεί από το 19ο αιώνα σε όλα τα βιβλία διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς δικαίου της κοινωνίας των εθνών. Ανατράπηκε ως μορφή απεικιοκρατίας από τον ΟΗΕ. Σήμερα λοιπόν έρχονται και το εφαρμόζουν στην περίπτωση της ΑΟΣ Κύπρου. Διότι η συζήτηση που κάνει ο κύριος Αναστασιάδης με το Ισραήλ είναι αυτό. Η παραχώρηση μέρους των κυριαρχικών δικαιωμάτων που λέγεται ΑΟΣ της Κύπρου στο Ισραήλ. Αυτό λέγεται κρατική δουλεία. Και ο δικός μας τη δουλειά έχει εκεί μέσα. Και τι θέλει και αυτός. Θέλει και αυτός. Θέλει και αυτός. Και ο Τούρκος που θέλει και αυτός. Και ποιο είναι το θέμα, η Κρήτη. Γιατί λείπει. Θα σου πω γιατί λείπει. Θα σου πω. Γιατί είναι η Κρήτη στη μέση. Θέλει την Κρήτη να παραδώσει ως κρατική δουλειά. Την Κρήτη στο σύνολό της. Όχι το Λεβιάθαν. Γιατί όσο θα βρουν το Λεβιάθαν. Μπράβο. Και έτσι πλασάρουν το παραμύθι περί Λεβιάθαν και φυσικού αερίου και ιστορίες για να δικαιολογήσουν στους κριτικούς και στον υπόλοιπο ελληνικό λαό το γιατί θα παραδίσουν με όρους κρατικής δουλείας την Κρήτη. Μάλιστα. Το σύνολο, όπως παραδίδουν τώρα την Κύπρο. Ποιο είναι το θέμα τώρα με την Τουρκία? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποκτήσει την υπεροπλία σε ναυτικό επίπεδο στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Σήμερα ανακοινώθηκε η παράδοση 5 καταδιοκτικών υπουργείων, ναι, από τη Γερμανία, ναι, στην Τουρκία. Αυτό σημαίνει τι? Ανατροπή του σχετισμού δύναμης και στα υποβρύχια που είχε με την Ελλάδα. Λοιπόν, το δεύτερο, έτσι αλλιώς στο Αιγαίο το έχει αποκτήσει το υπεροπλία μόνο και μόνο από τον τρόπο που ασκείται τα κυριαρχικούς και κυριαρχικά σου δικαιώματα σαν Ελλάδα. Mm-hmm. Όμως ετοιμάζει στη Σμυρνή και ένα αεροπλανοφόρο. Η Τουρκία θα είναι η πρώτη μεσογειακή δύναμη με αεροπλανοφόρο, παρακαλώ, και δυνατότητα μάλιστα χρήση του αεροπλανοφόρου από F-35 καθέτου απογείωσης και προσγείωσης. Σημαίνει μια υπεροπλία άνευ προηγουμένου. Αυτή η υπεροπλία θα μετεξελιχθεί στον τρόπο αξιοποίησης των διεκδικήσεων της Τουρκίας και απέναντι στην Κύπρο, απέναντι στο Ισραήλ, απέναντι σε οποιοδήποτε. Για να μπορεί να στέκεται απέναντι σε δυνάμεις. Άλλωστε, που διαθέτουν έτσι αυτά τα αεροπλανοφόρα, τα βεβαίως νησιά αεροπλανοφόρα. Ναι. Και ταυτόχρονα δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση. Απλά να είναι ο χρήσιμος σύμμαχος για αυτές τις δουλειές. Έτσι λοιπόν, επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βάρνα, αν θυμόμαστε, της έχει αναγνωρίσει ότι έχει δικαιώματα σε ό,τι συμβεί στην ΑΟΣ της Κύπρου. Ναι, βέβαια. Δήλωση Τούσκ και Γιουγκέρ. Όταν το έβαλε ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε και εμείς εκεί στην Κύπρο. Και τέλος πάντων, και είπε, ναι, βεβαίως, και οι δύο κοινότητες. Ναι. Ο Τούσκ δεν μίλησε για κράτος της Κύπρου. Κοινότητες. Έτσι λοιπόν, ως κοινοτάρχης πάει ο κύριος Αναστασιάδης. Ναι, γι' αυτό λέω. Στο επαρχείο πήγε. Ο άλλος κοινοτάρχης είναι ο Ερντογκάν. Ναι. Ετοιμάζεται να σου έρθει, αλλά θα σου έρθει σαν Τουρκία. Ως εγκύτρια δύναμη. Δεν θα σου έρθει ως ισότιμος εταίρος τον Αναστασιάδη και Τσίπρα.
αλλά ως συγκυήτρια δύναμη του τρόπου που διαμορφώνεται η ισχύς, η σχετισμή δύναμης στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Αυτός μιλάει απευθείας με τον Νετανιάχου. Δεν μιλάει μέσα σε τριμερή, γιατί αν πας σε τριμερή, τυπικά μιλάς ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους. Όχι, μιλάει απευθείας με τον Νετανιάχου, με το Ισραήλ. Αν είναι δυνατόν να έρθει ο Ερντογάν σε ισότιμη θέση με το Γιουσουφάκη τον Τσίπρα και τον κοινοτάρχη τον Αναστασιάδη. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί αυτό το μέρος θα γίνει Τουρκία. Μάλιστα. Δεν θα είναι καν τουρκική δημοκρατία της κατεχόμενης Κύπρου. Θα είναι Τουρκία. Ναι, σωστά. Κοινότητα. Μια κοινότητα. Έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αυτό παίζεται σε αυτήν την ιστορία. Και όποιος νομίζει ότι τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα θα τους λύσει το πρόβλημα ή ότι το Ισραήλ θα λύσει το πρόβλημα, δεν έχει υπόψη του τη στρατηγική συμφωνία που έχει κλειστεί ανάμεσα Τουρκία-Ισραήλ για την συμπαραγωγή του στρατιωτικού, βασικού στρατηγικού εξοπλισμού της Τουρκίας που αφορά άρματα μάχης και πυράβλους οι οποίοι έχουν μπει σε διαδικασία παραγωγής από την Τουρκία. Μιλάμε για στρατηγικά όπλα. Δεν μιλάμε τώρα ότι θα φτιάχνουμε σφεντώνες. Ναι. Λοιπόν, όταν το Ισραήλ κλειδί τη συμφωνία με την Τουρκία θα πάει να σκοτωθεί για το χωράφι. Όχι. Όχι. Μπορεί να τα βρει. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Και πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας μόνο και μόνο να απλώσει το χέρι και να πει τι θα μου δώσει και εμένα μπάρμπα. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Εκ μέρους του κυρίου Κοντομινά, του κυρίου Σαββίδη, του κυρίου Μαρινάκη και των υπολείπων στυλοβατών αυτής της χώρας. Έτσι να καταστεί και η χώρα μας στόχος μέσα στην εμπόλεμη αυτή κατάσταση που θα δημιουργηθεί ή που εν πάση περιπτώσει υφίσταται κιόλας με τους Ισραηλινούς. Γιατί δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο ποιον θα πειράξει το Ισραήλ που να θέλει να το καταστρέψει, τι μπορεί να έχει εδώ στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, και αυτό δεν αποκλείεται, είναι καιρό ειρήνης. Να θέλει κάποιος να καταστρέψει π.χ. κάτω των Ισραηλινών την εγκατάσταση που πήραν με τη Σόφα και φτιάχνουν τα συστήματα. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Γιατί να μην θέλουν να τους τα καταστρέψουν. Βεβαίως. Γιατί να μην έχουμε εδώ πέρα τον τζιχαδισμό της αρκούδας. Ναι. Γιατί. Γιατί αυτοί που κλείνουν συμφωνίες έχουν διαβεβαιώσεις ότι οι πράκτορες τζιχαδιστές δεν θα δράσουν στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα δράσουν στην Ελλάδα? Διότι θέλουν ακέραιες τις βάσεις του Ισραήλ, των Αμερικανών και της Μοσάντ που δρούν σε αυτή τη χώρα. Σε συνεργασία με τη ΜΙΤ, την τουρκική. Λοιπόν, αυτό, σε αυτό επενδύουν. Γι' αυτό και έχουν βγάλει τα παπαγαλάκια τους, καθηγητές, ειδικούς, αναλυτές και τα ρέστα, και μας λένε ότι είμαστε, ρε παιδιά, μια χαρά εδώ πέρα, βεβαίως. Το αν είμαστε μια χαρά ή όχι, το δείχνει η ιστορία. Και το αν θα είμαστε και που θα είμαστε σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αλλά αν, ρε παιδί μου, η αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού πέφτει τόσο χαμηλά, ώστε να πάμε με τους φωνιάδες των λαών που λέγαμε και κάποτε και τα φωνάζαμε αυτά. Λοιπόν, και να βάψουμε τα χέρια μας στο αίμα και να εξαρτάται η δική μας επιβίωση από το δικό τους αίμα, τότε αξίζουμε όλο το φτύσιμο που θα δεχτούμε, όχι από τους γείτονες λαούς μόνο, αλλά από την ίδια την ιστορία. Και αξίζουμε να μας εξαφανίσουν από αυτόν τον τόπο. Γιατί λαός που αποδέχεται να λειτουργήσει η δική του πατρίδα με αυτόν τον τρόπο, οφείλει να μην ζήσει, να το δει. Οφείλει να μην υπάρξει στην ιστορία ξανά. Είναι μια συνεργασία που δεν είχε επιτρέψει ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση, ναι, όλα αυτά, βεβαίως, τα χρόνια. Σαφέστατα. Και άρχισε να οικοδομείται από ποια κυβέρνηση? Και η Χούντα, από ποια κυβέρνηση? Από τη δεύτερη κυβέρνηση Παπανδρέου. Η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Ναι. Μέχρι τότε καμία κυβέρνηση επίσημα δεν δεχόταν στρατηγικού τύπου συνεργασία και αναγνώριση του Ισραήλ. Αναγνώριση, διότι ξέρουμε ότι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ήταν πάγια για το ζήτημα της καταγγελίας του Ισραήλ, που έχει παραβιάσει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαίου κατοχής, Γενέβη του 49, τίποτα, τα έχει ισοπεδώσει όλα. Και έτσι πάρα πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ ζητούν τη μη αναγνώριση του Ισραήλ. Και δεν το αναγνώριζε το Ισραήλ, τυπικά. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις δεν κάνανε παιχνίδι.
με τη Μοσάντ και το Ισραήλ, σαφέστατα και η Χούντα το έκανε κτλ. Λοιπόν, αλλά δεν τους αναγνώρισαν επίσημα. Μετά το 1985 άρχισε η αναγνώριση του Ισραήλ και η μετατροπή της Ελλάδας ως προγεφύρωμα των συμφερόντων του Ισραήλ. Αυτή ήταν η ιστορία που κορυφώνεται σήμερα. Και τώρα τους εδώ μέσα. Ναι, και στρατιωτικά. Τότε ήταν το οικονομικό, το μπαξίσι που τράβαγε. Έτσι. Τώρα είναι και το στρατιωτικό. Είναι λογικό να γίνει. Και το ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Με αυτό το σκεπτικό γίνεται. Τώρα, μας λέει ένας φίλος εδώ, σχετικά με το συλλαλητήριο κτλ., γιατί συμμετέχει ο Πατριωτικός Σύνδεσμος Λακωνίας. Ας συμμετέχει και ο Φούφουτος. Το θέμα μας δεν είναι η συμμετοχή. Ανοιχτή συμμετοχή σε όλους οφείλει να έχει ένα συλλαλητήριο. Η διοργάνωση είναι το θέμα. Το πρόβλημα είναι η διοργάνωση και τι προτάγματα έχει αυτό το πράγμα. Εγώ θα περίμενα και θα ήθελα από ένα συλλαλητήριο να το πω ξανά, γιατί το είχα πει και παλιά και όλα αυτά. Να καλεί όλα τα κόμματα. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι πατριωτικό εθνικό. Διάλογο. Και να έρθουν τα κόμματα να τοποθετηθούν. Έτσι. Ακόμη και αυτά τα κόμματα που έχουν λειτουργήσει προδοτικά απέναντι στην πατρίδα. Αλλά να έρθουν να τοποθετηθούν. Απέναντι σε ένα λαό που κατεβαίνει να δηλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο το αίτημά του. Το ζήτημα είναι σε ποιο πλαίσιο κινείται αυτό το συλλαλητήριο. Τότε συμμετέχει ο άλλος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Από πότε στα συλλαλητήρια αυτής της χώρας θα βάλουμε ανθρώπους που θα κάνουν face control. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τα τελευταία φορά, με συγχωρείτε δηλαδή, μπορεί να μην το ξέρω καλά, γραφικός είμαι κι εγώ, είναι γνωστό, η Χούντα τελείωσε το 1974, αν θυμάμαι καλά. Από πότε κάποιοι άλλοι θα μας τη φέρουν και θα μας τη φορτώσουν εδώ πέρα με το face control, που βεβαίως δεν τηρούν για τον εαυτό τους. Δεν το τηρούν για τον εαυτό τους. Έτσι. Και παρά το γεγονός ότι οι διάφοροι από αυτούς έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν λειτουργήσει ανάμεσα σε αυτούς και ορισμένοι που περάσαν από το ΕΠΑΜ ως μίσθαρνα όργανα, παίξανε ρόλο μίσθαρνου οργάνου. Λοιπόν, να σταματήσουμε λιγάκι αυτό το παιχνιδάκι. Όποιος θέλει, όταν είναι ανοιχτό το συλλαλητήριο, όποιος θέλει συμμετέχει. Αρκεί να συμφωνεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και κακώς δεν έχουν κληθεί τα κόμματα. Να, γιατί εγώ θεωρώ το επίσημο το ΕΠΑΜ δεν μπορεί να πάρει θέση για το συλλαλητήριο αυτό. Όχι γιατί είναι κατά. Δεν κλήθηκε να πάρει θέση. Ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα που θα πρέπει να είχαν κληθεί να πάρουν θέση σε αυτή την ιστορία. Με αυτή την έννοια το λέω. Από εκεί πέρα βεβαίως ο καθένας είναι ελεύθερος. Αυτό το πλέον το πολύ απλό ισχύει για όλους. Το βεβαίως ότι ο κόσμος μας, ο κόσμος ας πούμε που τέλος πάντων συμφωνεί ή όχι με το ΕΠΑΜ, συμμετέχει. Είναι το αυτονόητο. Προφανώς συμμετέχεις. Σε αυτή την ιστορία στο βαθμό που το πλαίσιο σε ικανοποιεί. Σαν άτομο, σαν πολίτη. Προφανώς. Είσαι τρελός. Δεν είσαι τρελός. Και δεν επιτρέπεις κανένα να πάρει το καπελό σε. Αυτή είναι η μάχη. Αυτή είναι η μάχη. Τώρα αν κάποιοι δεν γουστάρουν γιατί είναι εκτός άμβονος ή αν το θέλετε διαφορετικά, δεν είναι του χεριού τους το συλλαλητήριο για να επιβάλλουν τους δικούς τους φραγκούλιδες, τέτοιους διάφορους φασιστοειδή ή να χρησιμοποιήσουν για βιτρίνα άξιους ανθρώπους, σύμβολα του ελληνικού λαού όπως ήταν ο Μίκης Θοδωράκης και να τον ξεφτυλίσουν δια της πλατφόρμας που τον βάλανε επάνω, ή τον Κασιμάτι που το φημώσαν, του ρίξανε μαύρο, εφόσον δεν μπορούν να το κάνουν αυτό τώρα, τώρα έχουν ξεκινήσει τον πόλεμο. Ξαφνικά ανακαλύψαν τους φασίστες. Οι φασίστες ανακαλύψαν τους φασίστες. Τρελαθήκαμε τελείως, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, και άλλα πολλά θα ακούσουμε αυτή την ιστορία. Έτσι. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να το παίξουμε αυτό το παιχνίδι κι εμείς? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχω τη μόνη αντίρρηση που έχω, την είπα. Και δεν είναι και τόσο σοβαρή, δηλαδή με την έννοια. Ότι δεν είναι το άλλο που βλέπαμε τα φασιστόμουτρα, θεσμικά φασιστόμουτρα. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς ανθρώπους. Εγώ ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα να έρθουν ανθρώποι και τις Χρυσής Αυγής. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι είναι αυτό. Δεν είναι πολίτες αυτοί οι άνθρωποι? Ή θα πρέπει να τους ξερέσουμε, να τους στείλουμε στα κρεματόρια? Διεκδικούμε δηλαδή με λίγα λόγια τη μάχη μας ενάντια στον ναζισμό και παλεύουμε ενάντια στον ναζισμό, αλλά φτιάχνουμε τα δικά μας κρεματόρια να στήσουμε αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε? Για τις πολιτικές τους επιλογές. Γιατί ρε παιδιά?
Και αν είναι δυνατόν. Ωραίοι δημοκράτες είμαστε. Συγχαρητήριο να ρωτάς το διπλανό σου εσύ τι είσαι. Ναι, ωραίοι δημοκράτες είμαστε. Ωραίοι. Στη Χρυσή Αυγή. Εγώ θα ήθελα σε ένα τέτοιο παλαϊκό συλλαλητήριο που είναι πραγματικά ένα βασικό ζήτημα εθνικό, μεγάλο εθνικό, να τους δω όλους. Αλλά να τους δω, όχι να μου το παίζουν κολπάκια. Να τους δω με την ιδιότητά τους συγκεκριμένα και να δεσμεύονται με την ιδιότητά τους. Και μετά θα σου πω εγώ με τι σανίδα έχει να τους κυνηγήσει ο κόσμος. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχουν και παλαβοί. Υπάρχουν και παλαβοί. Αυτοί που λένε με τα καριοφύλια στον νόμο και τα λοιπά. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Είναι γνωστό. Βεβαίως με μια διαφορά. Αυτοί είναι δύο ειδών κατηγορία. Τους ξέρουμε από. Και όποιος ξέρει καλά την ιστορία, τους ξέρει πολύ καλά από πολύ παλιά. Αυτοί που πρώτοι φωνάζανε για καριοφύλια, όταν ο λαός μαζευόταν και προσπαθούσε να βρει το βηματισμό του και να συντονιστεί και του λέγανε για καριοφύλια, όπλα, μπαλάσκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι δύο ειδών. Ή καθαροί προβοκάτορες, οι οποίοι ετοιμάζουν το λαό να γίνει βορρά κανονιών ή του καθεστώτος, τους ζήσαμε στις πλατείες, τους ζήσαμε στις μεγάλες κινητοποιήσεις, τους ξέρουμε σε ολόκληρη την ιστορία αυτού του λαού, ή θρασίδηλα υποκείμενα, που μόλις θα υπάρξει το παραμικρό, θα είναι οι πρώτοι που θα την κοπανίσουν. Γι' αυτό και εκτός από τα καριοφύλια που ακούμε και λένε στα facebook, στα φατσοβιβλία. Πέφτει πολύ. Έτσι, στο φατσοβιβλίο. Επανάσταση και τσαρκούδας. Γι' αυτό και δεν τους έχουμε δει πουθενά. Ναι. Πουθενά! Πυροβολούν στο διαδίκτυο. Πουθενά. Και επειδή μερικοί από αυτούς είναι και κριτικοί, θα τους πω αυτό που μου έλεγε ένας μεγάλος στην ηλικία ήρωας του παλιού αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Μου έλεγε για αυτούς τους μάγκες που μας λένε για καριοφύλια και ιστορίες. Μου λέει, ξέρεις γιατί φοράνε βράκες αυτοί? Για να μην φαίνονται υποπές τους. Με αυτό λοιπόν να τελειώσουμε εδώ. Αύριο έτσι αλλιώς θα συνεχίσουμε αυτή την ιστορία. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν πολλά mail, δυστυχώς έτσι με τη ροή του λόγου δεν κατορθώσαμε mail δηλαδή να τα απαντήσουμε. Θα μπορέσουμε τις επόμενες μέρες να το κάνουμε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους.